Αυτά για από την συνέντευξη τύπου που έδωσαν πριν από λίγο η Άγγελα Μέρκελ και ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ο Λάμπρος ο Παναγιώτου είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν. Παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Ναι. Τι σημειώνουμε, λοιπόν, Λάμπρο, από αυτά? Ναι. Συνεχίζουμε το κουφί, λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός είπε πιο κομψά, συνεχίζουμε την πλοήγηση. Να φτάσουμε σε ένα ασφαλές αύριο. Οι αγορές ψήφισαν Ελλάδα. Είναι τα τελευταία λόγια του Αντώνη Σαμαρά πριν τελειώσει τις δηλώσεις του μαζί με την καγκελάριο Μέρκελ. Και τώρα μένει να δούμε βήμα προς βήμα τα όσα είπε τόσο η καγκελάριος όσο και ο πρωθυπουργός μας. Τέσσερις ερωτήσεις. Για όλα αυτά τα πράγματα. Όπως μας είχες πει στην αρχή. Ναι. Ήταν δύο από Έλληνες δημοσιογράφους από το κανάλι Μέγκα και Αντένα, ναι. Και μία ερώτηση από το Reuters, το πρακτορείο. Έτσι. Και άλλη μία από ένα άλλο γερμανικό μέσο. Γερμανική εφημερίδα. Γερμανική εφημερίδα. Ναι. Οι ερωτήσεις τώρα αυτές που... Ναι, Βασίλη. Εγώ θέλω μία κουβέντα. Ναι. Κουβέντα για το χρέος. Κουβέντα. Όχι κουβέντα, μας παρέπεσε στις καλένδες. Θα συζητηθεί στο ECOFIN. Οι Υπουργοί των Οικονομικών, εκεί θα δούμε τα στοιχεία όλα. Μας είπε εκεί, ούτε για το χρέος, αλλά ούτε για το δάνειο, αν θα χρειαστεί νέο δάνειο. Δεν πήραμε απάντηση. Εκεί δεν είπε κατηγορηματικά όχι η κυρία Μέρκελ, ούτε και ναι. Το άφησε ανοιχτό το θέμα. Άρα λοιπόν, εκεί θα συζητήσουμε, λέγεται, βιωσιμότητα του χρέους. Πάντως είναι θετικό το χαιρέτησε ότι η Ελλάδα βγήκε στις αγορές, αποκτά την εμπιστοσύνη της ξανά ως χώρα. Η αγορά είναι και ψυχολογία. Πώς να μην είμαι ευχαριστημένη, λέει η κυρία Μέρκελ. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αργότερα. Τελειώνει το πρόγραμμα το 2014. Αφού βγουν πρώτα τα στοιχεία της Eurostat, ανέφερε χαρακτηριστικά, μετά θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε. Έτσι. Δεν πήρε πάνω κανένα βάρος. Δεν θέλησε δηλαδή να πει ότι δεν πρόκειται, δεν θα χρειαστεί νέο πακέτο στήριξη για την Ελλάδα ή να μιλήσει για τη βιωσιμότητα του χρέους. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες, για τους νέους ιδίους ανθρώπους που έχουν όραμα και όνειρα. Και λέει ότι η Γερμανία θα σταθεί αρρωγός και θα βοηθήσει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που θα σας βοηθήσουν πραγματικά να βγείτε από το αδιέξοδο. Βέβαια μας είπε ότι η συνταγή είναι πρώτα τα δικά σας χέρια και εμείς θα σας βοηθάμε σε όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι. Ο Σαμαράς είπε ότι εγώ, σημαντικό αυτό, γιατί να μιλήσουμε για το θέμα των εκλογών. Ναι. Είπε ότι εγώ... Δεν σκέφτεται τις εκλογές. Δεν τις σκέφτεται. Κάνει ό,τι κάνει για την Ελλάδα. Ό,τι έκανα μέχρι τώρα το έχω κάνει για την Ελλάδα, δεν σκέφτομαι τις εκλογές. Αυτή η κυβέρνηση, λέει, ξέρει που πάει, πώς πάει και πώς θα φτάσουμε εκεί. Εκεί που πάμε, θα φτάσουμε, λέει, εκεί που πρέπει να πάμε. Γι' αυτό είμαι σίγουρος, είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Και για το θέμα... Λάμπρο, να απαντάει εδώ, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Δύο δημοσιογράφοι από ιδιωτικά κανάλια έκαναν αυτές τις δύο ερωτήσεις. Εσύ τώρα θες να κάνεις τον συνήγορο του διαβόλου εκεί, σαν και κανένα με τους έτυχε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Δεν είδαμε ερώτηση από δημοσιογράφο της δημόσιας τηλεόρασης. Αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά προσέξτε όμως την προηγούμενη φορά, για να μην λέμε πολλά και παρεμηνευτούμε. Έχω και τον εκπρόσωπο τύπο εδώ της κυβέρνησης. Θα το ρωτήσω. Την επόμενη φορά έχει ερωτήσει δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης. Για να μην. Μπορεί να μην θεωρηθεί και ότι είναι και. Δηλαδή, σαν και καλά να βάζουμε μπροστά τους δημοσιογράφους. Ναι, θέλω να πεις τώρα, γιατί αν ήταν πάλι από τη δημόσια τηλεόραση, θα λέγαμε ότι μόνο από τη δημόσια τηλεόραση και δεν δίνει το λόγο σε άλλους. Αυτό θες να πεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Οπότε, μην βιαστούμε να ρωτήσω και τον εκπρόσωπο, τον κοινωνικό εκπρόσωπο, να μου πει για αυτό. Πώς επιλέγεις δημοσιογράφους, αν και δεν το λένε. Ναι. Συνήθως, μέχρι και τελευταία στιγμή, μάθαμε εδώ ότι οι τέσσερις δημοσιογράφοι, δύο Γερμανοί, ήρθε ο κύριος Κεδίγουλου και τους μίλησε, να πάνε μπροστά για να πάρουν το μικρόφωνο κάποια στιγμή, τους πήγε το μικρόφωνο για να κάνουν τις ερωτήσεις. Σημασία έχει όμως, αυτό είναι το δεύτερο σχέδιο, θα δούμε τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση σήμερα, γιατί να κρατήσουμε μικρό ή μεγάλο καλάθι. Και τι μας είπε η κυρία Μέρκελ, η οποία μίλησε με τους νέους, έδειξε προβληματισμένη, αναγνώρισε τις θυσίες μας κτλ. Και μας είπε ότι ο κύριος Φούχτελ ότι εδώ θα βοηθήσει σε κρίσιμους τομείς. Μας είπε ότι και η Γερμανία ψήφισε Ελλάδα με τους τουρίστες και χαίρομαι γι' αυτό, λέει. Και φέτος πάλι οι Γερμανοί ψηφίζουν Ελλάδα γιατί θα έρθουν και πάλι στη χώρα σας. Όλα αυτά, λέει, είναι βήματα σημαντικά που θα φέρουν και πιο κοντά τους δύο λαούς και μπορούμε να βρούμε και αυτή τη χρυσή τομή για ένα καλύτερο αύριο, για ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Η Ελλάδα, λοιπόν, απομακρύνεται ο κίνδυνος που είχε διαγραφεί πριν από μερικά χρόνια, αυτό που λέγαμε να βγει από την Ευρώπη ή την υπόθεση ροκοπίας.
Είχαμε τη στήριξη της Καγκελαρίου, πήραμε ωραία λόγια, πραγματικά, ευχολόγια, αλλά η σφίγγα, η κυρία Μέρκελ, στα κρίσιμα ερωτήματα Λάμπρο. Δεν απάντησε, απέφυγε κομψά. Λάμπρο, τίποτα, ναι. Τίποτα καινούριο δεν ακούσαμε. Τίποτα, άκουσε. Υπάρχει το θέμα αυτό. Του λέει, ήταν έξυπνη η ερώτηση του δημοσιογράφου. Εφόσον υπάρχει πιο φθηνό χρήμα στην Ευρώπη. Πιανού δημοσιογράφου. Του Γερμανού. Της Γερμανίας. Ναι, της εφημερίδας. Του Reuters ή της Γερμανίας. Περιμένετε λίγο, ένα λεπτό. Τι έγινε, Λάμπρο? Λάμπρο? Κάτι έχει γίνει με τη γραμμή, προφανώς. Όχι, με κάποιον συνεννοείται, με κάποιον συνεννοείται από το... Ναι, εγώ πάντως, Χρήστο, δεν άκουσα τίποτα καινούργια από την κυρία Μέρκελ. Το καλάθι ήταν άδειο από θέμα... Ναι, ναι, Λάμπρο, ναι. Κάνουμε ένα rotation, μου είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντάξει, δεν είναι τηλεόραση. Αυτό που έλεγα κι εγώ. Δηλαδή, μην θεωρηθεί ότι είναι τσιφλίκη η ερώτηση και πράγματι κάνουν οι δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης. Άρχισαν και τους δημοσιογράφους των ιδιωτικών καναλιών να κάνουν ερώτηση. Τώρα, μάλιστα. Την επόμενη φορά πιστεύω θα είναι η ζούγκλα όταν θα έρθουν. Αλλά άμα θα κάνει ζούγκλα, η κυρία Μέρκελ θα γελάει τρεις μέρες πριν κλάψει. Πάντως, το καλάθι των υποσχέσεων γεμάτο, το καλάθι το πρακτικό άδειο. Εγώ λέω. Ούτε τον Βασίλη μου, ούτε των υποσχέσεων γεμάτο. Ούτε είναι, το είπε και πάλι η Γερμανίδα. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει και συμβουλεύεται πάνω απ' όλα τις σημειώσεις της. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Είναι αυτό που σου είπα και πριν. Έδειχνε πάρα πολύ κουρασμένο το ταξίδι και μάλιστα τώρα σε αυτή την δεύτερη εμφάνιση τα καλύτερα γιατί έβαλε πάρα πολύ μακιγιάζ. Αν την δεις, ήταν άψογα μακιγιαρισμένη. Όπα. Γι' αυτό μπορεί. Ναι, βέβαια. Αυτά Λάμπρος Παναγιώτου. Μόνο πολύ, είχε δείξει πολύ πράγμα πάνω της. Ναι. Γιατί με το που μπήκε με το Σαμαρά μέσα, εγώ αυτό που σημείωσα είναι η κούραση που έδειχνε στο πρόσωπό της. Ήταν πάρα, πάρα πολύ κουρασμένη. Έως εξαντλημένη θα έλεγα. Ας φύγει κανένα ουζάκι τώρα να χαλαρώσει, να δει η. Πού θα πάνε τώρα, τι έχει το πρόγραμμα. Εμείς παρακολουθούμε την αυτοκινητοπομπή. Τώρα έχει play μπουζούκι και τζατζικάκι. Έχει στην μουζάκα, πλάκα. Στην πλάκα. Γκρίχισε σιρτάκι και έχει τώρα και τέτοιο. Και σουβλάκι, όπως το λένε οι Γερμανοί. Και ο Μπερτζίνεν. Εάν το ρεπορτάζ μας που είναι. Ο Μπερτζίνεν είναι μελατζάνης, έτσι. Θα πάει σε μια ταβέρνα στην πλάκα, παραδοσιακή ταβέρνα. Θυμίζεται, λέει, για μεζέδες, χύμα, κρασί και μπύρες. Μπράβο. Μπράβο. Πάντως, ούτε δήλωσε. Κοίταξε, υπάρχει μια δήλωση στήριξης του Αντώνη Σαμαρά και στα όσα έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αναγνώρισε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Α, να σου πω αυτή την ερώτηση του Γερμανού δημοσιογράφου. Ναι. Είναι, του λέει, αφού υπάρχει φθηνό χρήμα από την Ευρώπη, δηλαδή καλύτερα επιτόκια, γιατί βγαίνει στις αγορές και παίρνετε πιο ακριβό. Εδώ απάντησε και η κυρία Μέρκελ και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς πήρε το λόγο ως οικονομολόγος και είπε ότι εμείς με την κίνηση αυτή, με τα 3 δις που πήραμε, θέλαμε να δούμε αν πραγματικά οι αγορές ψηφίζουν Ελλάδα και αν η Ελλάδα μπορεί να ανακτήσει αυτή τη χαμένη της αξιοπιστία. Και μάλιστα λέει την ανέκτηση σε μεγάλο βαθμό. Αλλά μην ξεχνάτε, λέει, ότι ναι, λέει η Μέρκελ, τα κονδύλια δεν πάνε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με το που οι αγορές ψηφίζουν Ελλάδα, άρα λοιπόν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να καταφύγουν εκεί να μπορέσουν να βρουν κεφάλαια για να μπορέσουν να πάρουν μπροστά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Και τα κεφάλαια, λέει η κυρία Μέρκελ, τα επιτόκια, τα βρήκαμε κάποια στιγμή και στο 20-25%. Τώρα τα βλέπουμε, ναι, το ευρωπαϊκό είναι στα 4, αυτό που πήρε το δάνειο είναι 4,7, μπορεί να πέσει και πιο κάτω ακόμη, να πάει στο 4%. Άρα λοιπόν είναι μια κίνηση τακτικής, είναι μια κίνηση επικοινωνιακή, είναι μια κίνηση για να κερδίσει η Ελλάδα τη χαμένη της αξιοπιστία, είπε ο Αντώνης Σαμαράς και μάλιστα πάνω εκεί συμπλήρωσε και η κυρία Μέρκελ και λέει ότι βεβαίως και χαίρομαι ακριβώς που με χαροποιούν και συγχαρητήρια, λέει, για αυτά που καταφέρατε, αλλά απ' την άλλη βγάζουν και ένα βραχνά. Πρέπει να πάνε στα κοινοβούλια τους τώρα. Λάμπρο, να σε διακόψουμε πάμε λίγο. Πάμε στη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Γιατί τώρα μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση κάποιες εικόνες τον Πρωθυπουργό μαζί με την κυρία Μέρκελ κρατώντας ομπρέλες να περπατούν στη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Βλέπουμε τώρα τις εικόνες. Είναι οι δυο τους προχωρούν, συνομιλούν και κατευθύνονται προφανώς προς το ταβερνάκι που λέγαμε στην πλάκα για να απολαύσει η κυρία Μέρκελ τους παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες. Ακολουθούν βέβαια και κάποιοι φωτογράφοι. Και οι άνδρες και ασφαλείας. Η δημόσια τηλεόραση και οι άνδρες ασφαλείας, Βασίλη. Κάτω από την Ακρόπολη βλέπουμε τα πλάνα από τη δημόσια τηλεόραση. Υπομροχή αυτός ο περίπατος της Καγκελαρίου μαζί με τον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη που σε διακόψα, Λάμπρο, ήταν η εικόνα όμως, έπρεπε να την μεταδώσουμε. Λάμπρο. Ναι, με ακούτε. Έλα, σε ακούμε, ναι. Είχε, δεν είχε, λέω, μας την έφερε την βροχή. Ναι, βέβαια.
Βέβαια. Μας έφερε πολλά δώρα. Και βροχούλα. Μια χαρά ήταν ο καιρός. Δεν πειράζει. Πάντως εμείς την αγαπάμε την κυρία Μέρκελ. Το απέδειξε. Μάλιστα είδαμε και το οικείο ύφος τόσο το ενός και το άλλου. Αντώνη. Και οι φίλοι μας, καλωσορίζουμε τη φίλη μας την Άγγελα Μέρκελ, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, στην Ελλάδα. Και η Μέρκελ μίλησε για θερμή υποδοχή. Που να δει τώρα τι θερμή υποδοχή θα πάμε. Τα τζαζικάκια και τα τέτοια. Θα έχει να λέει για την Ελλάδα. Να σου πω και κάτι. Μην τους αρέσουν αυτά απόψε και αποφασίζει να έρθει κανένα τετραήμερο εδώ και τελειώσουμε. Πάει η Ελλάδα, έζησε. Θα πεθάνω ολόκληρη. Γιατί σήμερα δεν κινείται φίλο τη. Λοιπόν, η ρεπόρτερ Λάμπρο, οι ρεπόρτερ μας κατευθύνονται προς το σημείο που θα γίνει αυτή. Θα γίνει το γεύμα ουσιαστικά μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην περιοχή της Πλάκας. Θέλω επίσης να σου πω ότι ο κόσμος συνεχίζει να στέλνει μηνύματα μέσω του chat της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Βροχή τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι. Θα σας πούμε πάλι τους τρόπους που επικοινωνείτε μαζί μας. Όπως παρακολουθείτε την οθόνη σας, την οθόνη της τηλεόρασης της Ζούγκλας, από κάτω ακριβώς υπάρχει ένα κουμπί το οποίο λέει πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στο chat room του Ζούγκλα GR και της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Πατάτε εκεί, ένα απλό nickname, ανώνυμα, μπαίνετε μέσα, μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας και θα θέλαμε να ακούσουμε και από εσάς πώς είδατε πριν από λίγο τη συνέντευξη τύπου του Αντώνη Σαμαρά, του Πρωθυπουργού, αλλά και της κυρίας Μέρκελ, τι αποκομίσατε, τι καταλάβατε. Στείλτε μας τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας αλλά και τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο, εάν χρειαστεί... Έχουμε και τον Πέτρο, να ξέρεις, στο σιδερέα. Έχουμε και τον... Ναι, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, Πέτρο. Καλησπέρα και πάλι. Mm-hmm. Έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετή ώρα, παιδιά. Βρίσκεσαι στο κέντρο, έτσι, της Αθήνας. Ακριβώς. Ολοκληρώθηκαν οι διαδηλώσεις. Δεν σας άκουσα. Ολοκληρώθηκαν οι διαδηλώσεις. Ολοκληρώθηκαν, ναι, έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετή ώρα. Ουσιαστικά από το σημείο εκείνο και μετά που παρακολουθήσαμε την πορεία να κινείται μέσω της Ομήρου στην Πανεπιστημίου, υπήρχαν δύο σενάρια, είτε η επανασυγκρότησή τους, ας πούμε, και η συνέχιση της διαδήλωσης, είτε η αποχώρηση. Τελικά πραγματοποιήθηκε το δεύτερο και μέσα σε μισή περίπου ώρα το σύνολο των διαδηλωτών αποχώρησε από το σημείο, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, υπήρχε και μια σκέψη για μια προβολή ταινίας εδώ στον χώρο του Πανεπιστημίου όπου είχε στηθεί και η μικροφωνική εγκατάσταση. Ωστόσο ο καιρός χάλασε τα σχέδια, κάτι τέτοιο δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά κατά πώς φαίνεται. Επομένως μπορούμε επισήμως να μιλάμε για λήξη της σημερινής συγκέντρωσης χωρίς επιθετικές διαθέσεις και τέτοιου είδους παρεκτροπές, αν μπορεί κάποιος να τις χαρακτηρίσει. Έτσι όλοι οι διαδηλωτές αποχώρησαν από το σημείο μετά από μια πάρα πολύ σύντομη αντιπαράθεση με τις δυνάμεις της αστυνομίας και κάποια έτοιμη κρατική. Βάλε μια ενωτελεία, Πέτρο, πάμε πολύ για μια έκτακτη είδηση στην αίθουσα σύνταξη στον Φίλιππο τον Καραμέτο. Φίλιππε. Ναι, παιδιά, πριν από λίγα λεπτά στο τηλεφωνικό κέντρο του Zoogla.gr υπήρξε ένα προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Μια άγνωστη φωνή τηλεφώνησε πριν από 2 με 3 λεπτά και είπε ότι σε 45 λεπτά από τώρα θα σκάσουν 2 βόμβες στην Αθανασίου Διάκου στο Royal Olympic. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Χρειάζεται μια ψυχραιμία μέχρι να δούμε αν πρόκειται για κάποια φάρσα ή είναι κάποιο σοβαρό γεγονός. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι οι δρόμοι εκεί είναι κλειστοί στο σημείο, αλλά σε λίγη ώρα. Από ό,τι ενημερωθήκαμε, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στο Royal Olympic, υπάρχει μια συγκέντρωση Χρυσής Αυγής. Μια προεκλογική συγκέντρωση. Αυτά προς το παρόν. Μάλιστα. Άρα, σε 45 λεπτά, mm-hmm. στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθηνοθήκη Διάκου, δύο βόμβες. Είναι στη λεωφόρο Συγκρού, αν ναι. το είδαμε σωστά στο χάρτη. Mm-hmm. Είναι μέσα στην περίμετρο, Φίλιππε, που προστατεύεται. Υποτίθεται ναι, ναι. Ένα κομμάτι Συγκρού είναι εντός των αστυνομικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την άφηξη της κυρίας Μέρκελ. Μάλιστα. Τι ανέφερε συγκεκριμένα, θες να μας ξαναπείς ο άγνωστος που τηλεφώνησε. Ήταν λακωνικός, σε 45 λεπτά από τώρα θα σκάσουν 2 βόμβες στο Royal Olympic Hotel στην Αθανασίου Διάκου. Δεν έδωσε ούτε διεύθυνση ούτε κάτι άλλο. Ούτε είπε ότι δεν είναι φάρσα στο τέλος, όπως και γίνει την προηγούμενη φορά. Δεν είναι φάρσα, ναι. Το είπε αυτό, το είπε. Μάλιστα. Okay. Από εκεί και πέρα βεβαίως πάνε και για τα τηλεοπτικά μας συνεργεία, θα έχετε και σε λίγη ώρα νεότερη ενημέρωση και φυσικά για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε. Εντάξει Φίλιππε, ευχαριστούμε πολύ.
Επαναλαμβάνουμε, Βασίλη, για αυτούς τηλεθεατές που τώρα μπήκαν και συντονίστηκαν στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Πριν από λίγο, άγνωστος τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο του Ζούγκλα.gr και ανέφερε ότι σε 45 λεπτά από τώρα θα σκάσουν δύο βόμβες, δηλαδή είναι τοποθετημένοι δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί, στην Αθανασίου Διάκου, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, οι οποίοι εκρηκτικοί μηχανισμοί θα σκάσουν σε 45 λεπτά. Μάλιστα. Και είπε ότι δεν είναι φάρση. Έχει ήδη ενημερωθεί η αστυνομία, όπως όσο οφείλουμε, αυτό κάναμε. Τηλεφωνήσαμε στην άμεση δράση και ενημερώσαμε για το τηλεφώνημα αυτό. Φαντάζομαι ότι θα έχουν σπεύσει εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει το χώρο. Θα πάνε ενδεχομένως και οι πυροτεχνολογοί να ελέγξουν το σημείο για να διαπιστώσουν αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο ή αν πρόκειται για φάρσα. Θα το παρακολουθούμε, θα σας ενημερώνουμε. Ήδη τα συνεργεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας κατευθύνονται προς αυτό το σημείο. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το αναμενόμενο από το κοντρόλ, αν είναι εφικτό, αν έχουμε το Λάμπρο τον Παναγιώτου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν έχουμε είναι ο Λάμπρος. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα. Και σε σχόλια τηλεθεατών. Θα το ήθελες. Ναι, βεβαίως. Γιατί βλέπω ότι έχουν αυξηθεί πολλοί οι τηλεθεατές που έχουν μπει στο chat room της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Μπορείς να αναφέρεις τα πρώτα μέχρι να μπω κι εγώ, γιατί. Λοιπόν, εδώ ο κόσμος. Ναι, έχουμε σύνδεση με το Λάμπρο τον Παναγιώτου από το Μέγαρο Μαξίμου. Με ειδοποιούν από το control σε μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά και σε αυτά που υπόθηκαν στις δηλώσεις των δύο πολιτικών. Κάποια στιγμή ο κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε και στον κύριο Βενιζέλο, εκεί που είπε ότι συνομίλησαν και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ανέφερε ότι ήταν και ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Επειδή είπες ότι δεν ακούσαμε τίποτα για το χρέος. Ναι, εγώ δεν άκουσα. Εσύ τι θα τη ρώταγε στην κυρία Μέρκελ? Τι θα γίνει με το χρέος? Με το χρέος της Ελλάδας, τα 340. Τι θα γίνει με το χρέος? Εντάξει, έξοδος στις αγορές, θα υπάρξει νέο κούρεμα. Θα υπάρξει νέο κούρεμα στο χρέος. Αυτή η ερώτηση δεν έγινε. Βέβαια, άφησε λακωνικά η καγκελάριος να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συζητήσεις, χωρίς όμως να τοποθετηθεί επακριβώς μετά την διασταύρωση των στοιχείων της Eurostat όσον αφορά στο πρωτογενές πλεόνασμα. Εμείς το έχουμε βγάλει, περιμένουμε και τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Τότε θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών, όπως συγκεκριμένα είπε. Και από το φθινόπωρο και μετά θα μπούμε σε άλλη διαδικασία για να συζητήσουν οι Υπουργοί Οικονομικών το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ίσως θα έλεγα, βάζω αυτό το ίσως και στο λέω αυτό, διότι έδωσε μία απάντηση ο Πρωθυπουργός όσον αφορά το γεγονός, για ποιο λόγο μάλλον, βγήκαμε στις αγορές. Επειδή από χθες έχουμε ακούσει διάφορα σχόλια από οικονομολόγους, εντάξει, βγήκαμε στις αγορές, αλλά δανειστήκαμε με 4 ακόμα τόσο. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι, ο κ. Σαμαράς είπε ότι οικονομοτεχνικά το εξήγησε. Ήταν μια ένδειξη. Και όχι μόνο αυτό, ανέφερε κάποιους δείκτες συγκεκριμένους, με κάποιους υπολογισμούς που ο ίδιος έκανε. Mm-hmm. Οικονομολόγος εξάλλου ο κ. Σαμαράς. Με τη δική του εξήγηση, ανέφερε ότι αυτή η έξοδος σε σχέση με το προηγούμενο επιτόκιο και το επιτόκιο του 4,75 αποφέρει κέρδος 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είπε ο κ. Σαμαράς ως και απάντηση. Από την άλλη πλευρά, συγκρατούμε πάλι και τη δήλωση του κ. Σαμαρά. Είπε ότι δεν σκέφτεται τις εκλογές στην παρούσα φάση για ό,τι κάνει για τη χώρα, αλλά σκέφτεται την Ελλάδα. Δεν σκέφτεται να πάει η Ελλάδα μπροστά. Ναι. Μεταφέρω τις δηλώσεις. Ακριβώς, ναι. Δηλώσεις, εννοείται. Και είπε ότι... Και είπε, να σε διακόψω και γι' αυτό, ότι η ανεργία άρχισε, λέει, να πέφτει. Το είπε στην με στοιχεία Δεκεμβρίου-Ιανουάριου. Ναι, 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 ναι. Είναι οι πρώτες ενδείξεις ότι είναι η πρώτη φορά που μετά από τόσα χρόνια υπάρχει μια μικρή πτώση της ανεργίας. Και είναι ένα σημάδι χαρακτηριστικά, όπως είπε ο ίδιος. Είπε και κάτι ακόμη, ότι ήμουν αισιόδοξος πριν από κάποιο καιρό ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Τώρα, είπε ο κ. Σαμαράς, είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Εξέδωσε, έβγαλε δηλαδή μια σιγουριά. Τώρα βλέπω και τα σχόλια του κόσμου, ρωτάει για τη βόμβα. Ναι. Το τηλεφώνημα που υπήρξε πριν από λίγο, μεταδώσαμε αυτή την είδηση. Τα συνεργεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας σπέβδουν προς το σημείο. Θα σας επαναλάβω πάλι ότι το τηλεφώνησε μάλλον, με συγχωρείτε, άγνωστος πριν από λίγο. Είπε ότι έχουν τοποθετηθεί δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθανασίου Διάκου και ότι θα σκάσουν
σε 45 λεπτά. Τώρα βέβαια έχει μειωθεί ο χρόνος αρκετά. Έχουμε γύρω στις 9:25 είναι ο χρόνος. Μα πάμε στο Σωτήρι του Σκουλούδη που είναι στην Πλάκα. Βέβαια, εκεί πάμε. Που περπατούσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Καγκελάριο. Έχουμε και εικόνα από εκεί. Σωτήρι Σκουλούδη. Σε απευθείας μετάδοση. Καλησπέρα σας και πάλι λοιπόν. Πριν από 5 λεπτά έφτασε εδώ η αυτοκινητοποπή της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαμαρά. Κατέβηκαν με μεγάλη ταχύτητα, μπήκαν μέσα στο εστιατόριο Στροφή. Είναι ένα αρκετά... Ποιο εστιατόριο, είπες? Στροφή. Α, Στροφή, ναι. Στροφή, ναι. Είναι ένα γνωστό εστιατόριο εδώ επί πολλές δεκαετίες. Και μάλιστα να σας πω ότι δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη επιλογή, καθώς το συγκεκριμένο εστιατόριο έχει επιλεγεί από αμερικάνικο μέσο ότι έχει την τρίτη καλύτερη θέα στον κόσμο. Μάλιστα, Σωτήρη, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο να σε ακούμε καλύτερα, σε παρακαλώ. Ναι, ακούμε. Λίγο καλύτερα, ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν που σας έλεγα είναι ότι το συγκεκριμένο εστιατόριο έχει διακριθεί ότι έχει την τρίτη καλύτερη θέα στον κόσμο. Η θέα φυσικά δεν είναι άλλη από το βράχο της Ακρόπολης. Από πολύ νωρίς το απόγευμα λοιπόν εδώ όλο το προσωπικό βρισκόταν σε ένα βασμό προκειμένου να είναι όλα τέλεια για το γεύμα των αρχηγών των δύο κρατών. Βεβαίως και δεν μπορούσε ένας απλός πολίτης ή δημοσιογράφος να καθίσει στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Απ' έξω υπάρχουν δεκάδες αστυνομικοί σε όλους τους γύρω δρόμους. Αυτή την ώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει το δείπνο της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαμαρά. Οι δρόμοι φυσικά είναι αποκλεισμένοι, ενώ πριν από λίγο παραλίγο να έχουμε και ένα εστράβολο, η αστυνομική βέβαια το απέτρεψε να πω. Ήρθε εδώ μια κυρία, μια οικαστικός, με ένα σχέδιο το οποίο το έχει σχεδιάσει η ίδια και ένα μήνυμα στα γερμανικά. Το μήνυμα ανέγραφε «Συγχαρητήρια κυρία Μέρκελ, οι Έλληνες σας ευχαριστούν», ηρωνικό το μήνυμα βεβαίως. Και το σχέδιό της έριχνε έναν άνθρωπο να αυτοκτονεί, αρκετά σοκαριστικό, στη χέρια του Ιησού Χριστού να αυτοκτονεί, και ήθελε να τονίσει με το σχέδιο αυτό η συγκεκριμένη κυρία. Σε λίγη ώρα θα δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Zoom.gr, στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Ήθελε να έρθει εδώ να τη δείξει η ίδια στην κυρία Μέρκελ και να τονίσει με τον τρόπο αυτό ότι αυτή η πολιτική του κράτους της Γερμανίας έχει φέρει στο τέλμα, στην απόγνωση και στην αυτοκτονία χιλιάδες συμπατριώτες μας. Βεβαίως δεν της επιτράβει κάτι τέτοιο, οι αστυνομικοί την απομάκρυναν πολύ γρήγορα. Βλέπουμε πάντα εικόνα από το συγκεκριμένο εστιατόριο. Εδώ στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, πολύ κοντά στο Ηρώδιο. Πολλοί αστυνομικοί απ' έξω. Θεωρούμε ότι θα διαρκέσει για περισσότερο από μία ώρα το δείπνο της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Σαμαρά. Είμαστε εδώ και παρακολουθούμε. Άρα, ξεπεράσαμε. Θυμάσαι που ρωτάγανε οι τηλεθεατές, τη ώρα τους είχαμε πει σίγουρα μετά τις 8. Άρα, σίγουρα θα είναι μετά τις 8 η αναχώρηση. Διότι αν διαρκέσει μία ώρα το γεύμα, πάει 9. Μετά μέχρι να φύγουν, να πάνε στο αεροδρόμιο και να αναχωρήσει η κυρία Μέρκελ, θα πάει αργά. Να σου πενθυμίσω, Σωτήρη Σκουλούδη, και σε σένα, ότι πριν από λίγο τηλεφώνησε άγνωστος στη Zoom.gr και ανέφερε ότι έχουν τοποθετηθεί δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθανασίου Διάκου, οι οποίοι θα εκραγούν σε 45 λεπτά. Το χρονικό περιθώριο είναι για τις 9:25, και είπε ότι δεν είναι φάρσα. Έτσι. Το ενημερώνουμε και εσένα και νομίζω ότι ήδη το γνωρίζεις. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις από εκείνο το σημείο. Μόνοι τους είναι εκεί ή είναι μαζί και κάποιοι ακόμη... Υπουργοί, ναι, Σωτήρη. Βασίλη, δεν το ξέρουμε αυτό τι ακριβώς είναι. Δυστυχώς και πάλι τα αστυνομικά μέτρα ήταν τόσο αυστηρά που δεν είχαν πρόσβαση ούτε καν να είμαστε πολύ κοντά στην είσοδο του συγκεκριμένου εστιατορίου. Απομάκρυναν όλους τους περαστικούς και τους δημοσιογράφους. Ο κόσμος πάντως που κατέβηκε και πήγε μέσα στο εστιατόριο ήταν περισσότερο από 15 με 20 άτομα. Άρα θεωρώ ότι συμμετέχουν και αρκετά μέλη της συνοδείας της κυρίας Μέρκελ. Δεν αποκλείται και κάποιοι από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Εντάξει, Σωτήρη, εκεί θα είσαι. Θα έχουμε τη δυνατότητα και πάλι να επικοινωνήσουμε μαζί σου. Εμείς βλέπουμε μια εικόνα. Μπροστά στην εικόνα βλέπουμε ένα περιπολικό και ένα στενοφόρο. Εκεί από πίσω είναι η ταβέρνα που λέμε. Ναι, ακριβώς από πίσω από το στενοφόρο, όπως βλέπετε την εικόνα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Το τονίζω ότι είναι πολύ, πολύ αυστηρά τα αστυνομικά μέτρα. Ίσως πιο αυστηρά από ποτέ. Και ακριβώς από πίσω, αυτό που δεν βλέπετε και θα δείτε σε λίγο, είναι και η αυτοκινητοποπή, τα περίπου 25 με 30 οχήματα που είναι παρκαρισμένα στο δρόμο. Βεβαίως σε μια μεγάλη ακτίνα εδώ στο Κουκάκι και στην Ακρόπολη δεν διεξάγεται η κυκλοφορία εδώ και περίπου μία ώρα εν ώψη της αύξησης της Άγγελα Μέρκελ. Μάλιστα. Εντάξει, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ και οτιδήποτε άλλο θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε
και πάλι. Να πούμε δύο πράγματα ακόμη για αυτό το τηλεφώνημα που δεχθήκαμε πριν από 10 περίπου λεπτά. Ναι. Άνδρας τηλεφώνησε, όχι μικρό σε ηλικία, μεγάλο σε ηλικία από ό,τι μεγάλο. Η φωνή του. Ναι, δεν απειτσιρικάζει με λίγα λόγια. Έναν μεγαλύτερο σε κοφτά, άπτε στα ελληνικά, κοφτά, μετρημένα λόγια. Είπε ότι θα έχουν τοποθετηθεί δύο βόμβες, θα εκραγούν σε 45 λεπτά, δεν είναι φάρσα, και έκλεισε το τηλέφωνο. Έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία στο σημείο αυτό. Θα παρακολουθούμε φυσικά και συνεργείο της τηλεόρασης της Ζούγκλας και ρεπόρτερ από το Ζούγκλα.gr κατευθύνονται στο σημείο, ίσως να είναι και ήδη εκεί. Να σου πω, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Μαντά. Μάλιστα. Κύριε Μαντά, καλησπέρα σας. Γεια σας. Για πείτε μας από την πλευρά σας τώρα, και σαν και έχουμε ακούσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί, όπου έχουμε αρχίσει αυτό τον μαραθώνιο της ενημέρωσης. Από τη δικιά σας την πλευρά τώρα. Τις ακούσατε τις δηλώσεις? Ναι. Η κυρία Μέρκελ έρχεται στην Ελλάδα για να ενισχύσει τον κύριο Σαμαρά και τον δίδυμο Σαμαρά Βενιζέλου, σε μια στιγμή που αποδεικνύεται ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ότι δύο χρόνια μετά την συνεχή λήψη μνημονιακών μέτρων από τον προηγούμενο Μάιο, δηλαδή, που είναι στην κυβέρνηση, φτάσαμε στο σημείο το 40% των Ελλήνων να είναι κάτω από τα επίσημα όρια της φτώχειας και το 25% των Ελλήνων να έχει πρόβλημα διατροφής. Φτάσαμε στο σημείο το 50% του παραγωγικού εξοπλισμού της χώρας να είναι σε αδράνεια, σε απόσυρση ή σε καταστροφή από την μη λειτουργία του. Και έρχεται η κυρία Μέρκελ να αναστηλώσει την κατάσταση, να δείξει πως τάχα μου μπαίνουμε στις αγορές. Στις αγορές βέβαια δεν μπαίνουμε με το επιτόκιο το οποίο ανακοινώνουν, διότι το πραγματικό επιτόκιο είναι αυτό που ανακοινώνουν συν η πτώση του ΑΕΠ των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή αντί για 4 με 5 είναι 8 με 9. Τέτοιες αγορές καλύτερα να μας έλειπαν και καλύτερα να μας λείπουν. Δεν είναι αγορές, είναι χορός των τοκογλύφων. Με λογιστικά, με δημιουργική λογιστική, με επιτόκιο δηλαδή το οποίο είναι, ναι, εμφανίζεται ως μικρό οπτικά. Σε αυτό που λέτε και όμως, όχι στην πραγματικότητα. Μα ακούτε κύριε Μαντά, σε αυτό που λέτε, βέβαια ο Πρωθυπουργός έδωσε μία διευκρίνηση, έτσι θα το λέγαμε. Τη δική του εξήγηση. Τη δική του εξήγηση για το λόγο που βγήκαμε στις αγορές, και είπε ότι ήταν μία κίνηση για να δουν πώς, Βασίλη, θα αντιδράσουν οι αγορές, τι επιτόκιο μπορούμε να πάρουμε. Είπε ότι ήταν μια ένδειξη ανεξαρτησίας. Νομίζω, κοιτάξτε, με το χρέος να έχει φτάσει στο 175% του ΑΕΠ και να ετοιμάζεται να εκτιθαχθεί πιο πάνω, προσέξτε τη στιγμή που μας έλεγαν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε 120% του ΑΕΠ. Όταν μας έβαζε ο Γιώργος Παπανδρέου στο μνημόνιο και μιλούσε για Τιτανικούς, ήταν το χρέος 120% του ΑΕΠ. Μας έβαλε για να το μειώσει τάχατες και να μπορέσουμε να μπούμε πια στις αγορές. Τώρα έφτασε 175, πάει για 180 και μας λένε τώρα θα μπούμε στις αγορές. Πρόκειται για επικοινωνιακό, προεκλογικό, ας το πούμε, τέχνασμα πολιτικό. Εμένα η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ μου θυμίζει την επίσκεψή της στην Κύπρο, στον κύριο Αναστασιάδη, στις αρχές του προηγούμενου χρόνου. Δηλαδή, επεσκέφθηκε προεκλογικά την Κύπρο, βγήκε στον μπαλκόνι με τον κύριο Αναστασιάδη, τον χτύπησε στην πλάτη, είπε φιλικές κουβέντες. Εκλέχτηκε βέβαια εκεί ο κύριος Αναστασιάδης, γιατί δεν είχε τις αμαρτίες των μνημονίων. Και σε δύο μήνες μετά έκανε την περίφημη καταστροφή της Κύπρου με την αρπαγή των τραπεζών και τη δίμευση των καταθέσεων. Και εδώ για απαλωτρίωση, για δίμευση των καταθέσεων. Πάμε για τρίτο μνημόνιο με κούρεμα και με πληρωμή για το μνημόνιο αυτό τις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων μικροϊδιοκτητών. Γιατί εδώ θα χτυπήσει οι μικροϊδιοκτήτες. Εντάξει, δηλαδή προβλέπετε ότι θα γίνει δηλαδή κούρεμα καταθέσεων και στην Ελλάδα? Ασφαλώς, πάμε για τρίτο μνημόνιο. Ναι. Πάμε για τρίτο μνημόνιο. Και αυτό που εναπομένει να κουρέψουν πλέον δεν είναι τα χρήματα που υπάρχουν στις τράπεζες μόνο. Δηλαδή που αυτά είναι οι καταθέσεις των μικροκαταθετών, είναι και η ακίνητη περιουσία. Ήδη η Bundesbank
Και δεν ακούω να το λένε τα μέσα ενημέρωσης. Εσείς αποτελείτε μία μικρή εξαίρεση, μία μικρή φωταχτίδα. Η Bundesbank έχει προτείνει τον λεγόμενο κεφαλαιακό φόρο για την Ελλάδα, που δεν είναι κεφαλικός, να πληρώσουν δηλαδή ένα ποσό ο κάθε Έλληνας, ούτε κεφαλαιοκρατικός, να πληρώσουν δηλαδή οι έχοντες και κατέχοντες το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ένας φόρος ο οποίος απευθύνεται στην συνολική ιδιοκτησία του Έλληνα μικροϊδιοκτήτη, δηλαδή ακίνητη περιουσία και καταθέσεις. Με μια τέτοια λύση, όπως διαφαίνεται από την πρωτοβουλία της Bundesbank και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που έχει ανάλογες κινήσεις κάνει, θα κινηθούμε μετεκλογικά. Η κυρία Μέρκελ έρχεται για να χρυσώσει το χάπι, για να μπορέσουν να περάσουν τον κάβο των εκλογών και στη συνέχεια να μας πούν ότι έγινε ένα ακόμα ατύχημα, ένα ακόμα λάθος στην εξίσωση και όλα όσα μας λένε 3-4 χρόνια τώρα. Ναι. Από την άλλη πλευρά, κύριε Μαντά, κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που κάνει είναι να καταστροφολογεί. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, αυτά που έχουμε πει δυστυχώς έχουν επιβεβαιωθεί. Σε αυτές τις ιστορικές συγκυρίες δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά να λέει κανείς την αλήθεια. Και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία, εν πάση περιπτώσει, τόσο ριζοσπαστική δα πολιτική και τα λοιπά. Ίσα-ίσα με ήπιο τρόπο μιλάει και αναφέρεται, αλλά η κόκκινη γραμμή είναι ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια, γιατί αλλιώς θα βυθιστεί όχι όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά και όλη η κοινωνία. Θα βρεθούμε δηλαδή σε μια νέα εθνική καταστροφή που δεν θα υπάρχει και αντίπαλο δέος άλλη πρόταση εξόδου. Λοιπόν, εγώ να υπενθυμίσω μια ανωτελεία, κύριε Μαντά, να υπενθυμίσω Βασίλης στους τηλεθεατές ότι προειδοποιητικό τηλεφώνημα έλαβε το Zoom.gr στις 7:44 πρώτα λεπτά. Άγνωστος άντρας σημείωσε στο τηλεφώνημα πως δύο βόμβες πρόκειται να εκραγούν σε 45 λεπτά από την ώρα του τηλεφωνήματος στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην οδό Αθανασίου Διάκου στη Συγκρού. Ο άγνωστος τόνισε πως δεν πρόκειται περί φάρσας. Σε λίγο θα έχουμε και ζωντανή εικόνα από το σημείο. Αυτά και προς δικιά σας ενημέρωση, κύριε Μαντά. Ναι, και εγώ τώρα το μαθαίνω και φοβάμαι θα έχουμε προβοκάτσιες. Θα έχουμε δηλαδή διαφόρους που θα προσπαθήσουν πάνω στην υπόθεση αυτή του ταξιδιού της Μέρκελ να περάσουν τις δικές τους επιθυμίες. Να ευχηθούμε ότι δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον πολίτη. Ούτε θα λειτουργήσει προβοκατόρικα ώστε να προσανατολίσει αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος σήμερα, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος το τι πρόκειται και το τι εξηφαίνεται, σε ποια νέα κατάσταση και περίοδο μπαίνουμε μετά την επίσκεψη. Ανοίγει δηλαδή η κυρία Μέρκελ την προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Εξάλλου το είπε, κύριε Μαντάκη, ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του είπε ότι έχουμε μπει ήδη στην προεκλογική περίοδο. Ναι, το είδα. Ναι. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, τις δηλώσεις. Ναι, άκουσα, μπορούσα, άκουσα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε, κύριε Μαντά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Βασίλη. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Μαντά. Είναι μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ και του Πρωθυπουργού. Βλέπουμε πάντα εικόνες από την πλάκα, από το σημείο δηλαδή που έχει. Εκεί στο εστιατόριο στροφή. Ναι. Είναι, λέει, όπως μας είπε πολύ σωστά και ο Σωτήρης, θυμίζεται για την υπέροχη θέα του. Τρίτη παγκοσμίως. Άρα η επιλογή είναι. Δεν ξέρω αν είναι ένα κυριλέ εστιατόριο εκεί, αυτό όπως το λέμε, αλλά έχει, λέει, πολύ ωραίες μεζέδες. Θυμίζεται για τις πολύ ωραίες μεζέδες και βέβαια για τη θέα κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Εκεί βρίσκεται τώρα ο Πρωθυπουργός με την Καγκελάριο. Βέβαια τα μέτρα ασφαλείας βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και λίγο η εικόνα. Εντάξει, η συνάντηση μέσα στο εστιατόριο, να υπενθυμίσουμε και πάλι στους τηλεθεατές. Ποια συνάντηση? Συνάντηση φαγητού. Τρώνε τώρα. Να υπενθυμίσουμε όμως και το άλλο, ότι έχει λάβει η Zoom.gr τηλεφώνημα στις 7:44, άγνωστος τηλεφώνησε εδώ, στα γραφεία του Zoom.gr και είπε ότι δύο βόμβες πρόκειται να εκραγούν σε 45 λεπτά από την ώρα του τηλεφωνήματος στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην οδό Αθανασίου Διάκου στη Συγκρού. Ο άγνωστος τόνισε πως δεν πρόκειται περί φάρσας. Έτσι. Να
Θα έχουμε σε λίγη ώρα ζωντανή σύνδεση από το σημείο. Ήδη βρίσκονται κοντά στο σημείο. Ξέρεις, είναι δύσκολο να μετακινηθείς τώρα. Δεν το συζητώ. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Τα συνεργεία μας βρίσκονται προς το σημείο, προκειμένου να έχουμε ζωντανή εικόνα. Σε λίγη ώρα θα ζητήσουμε και από την αίθουσα σύνταξης, από τους συναδέλφους στο zoogla.gr, να μας δώσουν μια πρώτη εικόνα τι μεταδίδουν τα ξένα δίκτυα για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Και παράλληλα, να πάρουμε δηλαδή μια πρώτη γεύση τι μεταδίδουν τα ξένα πρακτορία για τις δηλώσεις Μέρκελ και του Αντώνη Σαμαρά πριν από λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μπορούμε να δούμε λίγο εικόνα πάλι από το σημείο, παιδιά? Δεν μπορούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε 1-2 λεπτά να έχουμε εικόνα από το Σωτήρι του Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται έξω από το εστιατόριο που έχουν πάει η κυρία Μέρκελ. Εστιατόριο στροφή. Εστιατόριο στροφή στην Πλάκα, στην περιοχή της Πλάκας. Τώρα, εσύ βλέπω ότι έχεις κρατήσει κάποιες σημειώσεις από αυτά τα οποία υπόθηκαν συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, ο Πρωθυπουργός μίλησε για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Αυτά το τι συζήτησαν με τον Καγκελάριο. Για την έξοδο στις αγορές, επιτυχημένη τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Με την υπερκάλυψη της προσφορά. 8 φορές παραπάνω νομίζω ήταν η προσφορά. Ότι υπήρξε μια συμφωνία για το γεγονός ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν. Να σου πω ότι ανέφερε και η Καγκελάριος από την άλλη πλευρά. Η Καγκελάριος της Γερμανίας, λοιπόν, η Άγγελα Μέρκελ, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον ελληνικό λαό και ειδικά στους νέους που παραμένουν χωρίς δουλειά, ενώ ξεκαθάρισε πως ο δρόμος για τη χάραξη μιας μακροχρόνιας στρατηγικής αντιμετώπισης του ελληνικού χρέους θα είναι μακρύς, καθώς υπάρχουν πλήθος στοιχείων και παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Διακόπτω εδώ, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη τον Οικονόμου από τη Δημοκρατική Αριστερά. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας, και είστε και υποψήφιος περιφερειάρχης? Όχι, έχουμε τελειώσει αυτά εδώ και πολύ καιρό. Α. Απλά κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Με μπερδέψανε. Λοιπόν, σας ακούμε. Κοιτάξτε, η σημερινή επίσκεψη της... Ναι, είναι η Μαρία Γιαννακάκη. Η Μαρία Γιαννακάκη δεν είναι υποψήφιος? Ναι, ναι, η Μαρία Γιαννακάκη. Ναι. Άρα λοιπόν, να το διορθώσω. Έτσι. Η σημερινή επίσκεψη της Καγκελαρίου νομίζω ότι εντάσσεται στο κλίμα των τελευταίων ημερών. Δηλαδή προσπαθεί να δημιουργηθεί εικόνα και η εικόνα μιας προσπάθειας επιτυχίας ενός success story αυτή τη στιγμή, το οποίο και η έξοδος στις αγορές, όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα εφορίας και επιτυχίας. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Από την άλλη ακούμε ότι τίποτα δεν πάει καλά, υπάρχει μια γενικότερη κριτική από δυνάμεις στο εσωτερικό. Νομίζω ότι υπήρξε ένα πρώτο θετικό βήμα με την έξοδο στις αγορές. Η κυρία Μέρκελ πραγματικά πρέπει να στηρίξει και να δει και η ίδια ως ηγέτιδα δύναμη αυτή τη στιγμή της Ευρώπης να στηρίξει ένα ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο όμως δεν έχει παρουσιάσει ακόμα ελληνική πλευρά. Και νομίζω ότι πέρα του γενικότερου καλού κλίματος που αποκομίσαμε όλοι από αυτήν την επαφή, και αυτή η συνάντηση δεν μπήκε στην ουσία πώς η ελληνική οικονομία, το ελληνικό κράτος θα ξεφύγει από την ύφεση, θα ξεφύγει από την προβληματική του κατάσταση. Άρα, να κρατήσω από τα λόγια σας ότι ναι μεν καλή συνάντηση, από την άλλη πλευρά όμως όχι ουσιαστική για αυτά τα οποία περνάει η χώρα αυτή την περίοδο. Αυτή τη στιγμή το ουσιαστικό θα ήταν να μπορούσε να υπάρχει ένα κατατεθειμένο από την ελληνική πλευρά σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο να έχει συγκεκριμένα αναπτυξιακά στοιχεία, και αν προτίθενται οι εταίροι μας στην Ευρώπη και κατά βάση είναι η κυρία Μέρκελ, να το χρηματοδοτήσει, να το στηρίξει, να μπορέσει να δώσει στην ελληνική οικονομία το ένασμα που χρειάζεται. Γιατί ο αγώνας που έχει γίνει μέχρι τώρα, αυτός ο σκληρός, η σκληρή προσπάθεια εις βάρος άδικα πολλές φορές του ελληνικού λαού, έχει επιφέρει ένα αποτέλεσμα σταθεροποίησης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε κι εσείς,
δεν μπορεί να προχωρήσει και να έχει μέλλον μια οικονομία και μια κοινωνία η οποία απλά κάνει άμυνα. Απλά και μόνο αποφεύγει το χειρότερο. Αυτή είναι μια απέλπιδα προσπάθεια. Εμείς χρειαζόμαστε την ανάπτυξη, χρειαζόμαστε το βήμα προς το μέλλον. Και αυτό αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα τώρα σε αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και είναι σε εξέλιξη οι καταστάσεις. Αλλά πραγματικά πρέπει να περιγραφεί ακριβώς πώς θα είναι το επόμενο στάδιο για τη χώρα μας. Πώς και ποιοι θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Ήδη από τη συνάντηση που έκανε με τους 20 νέους επιχειρηματίες μπήκε το ζήτημα της οικονομικής στενότητας και της έλλειψης ρευστότητας στην οικονομία. Ακόμα και αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνετε και όλοι καταλαβαίνουμε, δεν είναι επιχειρήσεις παραγωγικές με την κλασική έννοια, αλλά ούτε αυτές έχουν πρόσβαση σε μια σε κεφάλαια και σε τροφοδότηση οικονομική. Πραγματικά η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερα της. Ωραία, κύριε οικονόμου, βγάλτε μια ανωτελεία, ναι. Ναι, ναι. Απλά έχουμε αποφύγει μια σύγκρουση με καταστροφικά αποτελέσματα. Ωραία, βάλτε μια ανωτελεία. Να συνεχίσω να πάω στη δεύτερη τηλεφωνική γραμμή. Απλά σας ενημερώνω και εσάς, κύριε οικονόμου, ότι το Zoogla.gr στις 8 παρατέταρτο έλαβε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος ανέφερε πως δύο βόμβες πρόκειται να εκραγούν σε 45 λεπτά από την ώρα του τηλεφωνήματος στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην οδό Αθανασίου Διάκου στη Συγκρού. Και τόνισε μάλιστα ότι δεν πρόκειται για φάρσα. Αυτά να πάμε αμετανόητη. Μάλιστα. Ελπίζουμε να είναι φάρσα. Αυτό λέμε μόνο. Ελπίζουμε να είναι μια φάρσα. Ευχαριστούμε, κύριε οικονόμου. Πάμε στον Παναγιώτο Κουρουμπλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και αυτό στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κουρουμπλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Βασίλη τον οικονόμου στη νέα του προσπάθεια. Λοιπόν, και να καταδικάσουμε βεβαίως κάθε έκνομη ενέργεια η οποία απειλεί να δημιουργήσει και ζημιά στη χώρα και σε ανθρώπινες ζωές, αν αυτό που σας τηλεφώνησαν είναι αληθές. Τώρα, το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι η κυρία Μέρκελ πρέπει να είναι όχι περιχαρής, κάτι περισσότερο, διότι εχθές η ελληνική κυβέρνηση δια του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως είπε αυτό το εκπληκτικό, το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν χρειαζόμαστε κούρεμα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν το δώρο έγινε. Το μεγάλο δώρο έγινε. Δηλαδή, εδώ και δύο χρόνια η ίδια κυβέρνηση μιλούσε για κούρεμα. Η Λαγκάρτ λοιπόν μιλούσε για κούρεμα. Δεν πιστεύω να θεωρεί κανείς ότι ήταν σύμμαχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς σήμερα λέμε λοιπόν ότι τα 320 δισεκατομμύρια, αυτό το ηλικιώδες ποσό του 170% του ΑΕΠ, είναι βιώσιμο. Εντάξει, κύριε Κοντοπλή, λοιπόν, η κυρία Μέρκελ, αν μου επιτρέπετε, ναι, είπε ότι θα πρέπει να δούμε πρώτα τα στοιχεία της Eurostat και στη συνέχεια να συζητήσουμε για όλα τα υπόλοιπα, και άφησε ανοιχτή τη συζήτηση για το χρέος από το φθινόπωρο και μετά, όπως είπε χαρακτηριστικά, από το Σεπτέμβριο και μετά. Καλά, εντάξει. Όχι, σας λέω, λοιπόν, τι είπε, εγώ σας λέω λοιπόν, το μεγάλο δώρο έγινε για τα αντίδωρα που θα μας δώσει η κυρία Μέρκελ. Το δεύτερο λοιπόν που έχω να σας πω είναι ότι βγήκε λοιπόν η χώρα στις αγορές, στην τοξική των αγορών, με ένα νέο νομικό καθεστώς, το οποίο είναι στα ψηλά γράμματα, θα αρχίσει να αποσαφηνίζεται τι έχει γίνει. Δεν είναι μόνο το αγγλικό δίκαιο που διέπει τα ομόλογα, αλλά το νέο νομικό καθεστώς που συνδέεται με μια σειρά προϋποθέσεις που διασφαλεί τα κέρδη των τοκογλύφων σε βαθμό που δεν είχε συμβεί ποτέ, γιατί πάντα υπήρχε και η περίπτωση σε μια χώρα να κάνει κούρεμα του χρέους. Τώρα, με βάση
το αγγλικό δίκαιο αλλά και το νέο νομικό καθεστώς που έχει επιβληθεί και που σήμερα ζητήσαμε να κατατεθεί στη Βουλή, να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα και τα συμβόλαια αυτής της νέας δανειακής σύμβασης, γιατί η δανειακή επί της ουσίας είναι, προκειμένου λοιπόν να δούμε εν της πράγμαση περί τίνος πρόκειται και τι δεσμεύσεις έχουν επιβάλει στη χώρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα θα υπάρξει ανάπτυξη. Ωραία. Βάλτε μια ανωτελεία. Σας ευχαριστούμε. Να περάσουμε στη συνέχεια στον Νότι Μαριά από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα σας, κύριε Μαριά. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Α, είστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ωραία, ένα σχόλιο και από εσάς για αυτά τα οποία υπόθηκαν συνέντευξη τύπου, στην κοινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού με τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Και σε λίγο να έχουμε και επικοινωνία με το ρεπόρτερ μας από το σημείο που έχει δοθεί. Θα έχουμε και ζωντανή εικόνα σε λίγο. Ζωντανή εικόνα, φυσικά. Από... Σας ενημερώνουμε και εσάς, κύριε Μαριά, ότι τηλεφώνησε άγνωστος. Εγώ ήμουν στη Βουλή και ταξίδευα και ήμουν εγκλωβισμένος σε ένα αυτοκίνητο. Παραλίγο να χάσω και το αεροπλάνο, επειδή η Μέρκελ και η παρέα της και ο Σαμαράς είχε μπλοκάρει όχι μόνο το κέντρο της Αθήνας, αλλά το περιφερειακό να βγω από την Κεσαριανή να μπω στην Αττική Οδό. Είχε μπλοκάρει και την Αττική Οδό, γιατί νομίζουν ότι είναι προτεκτοράτο. Καταλάβατε. Μας το πω τώρα εσείς πώς, τι αποκομίσατε, ποια είναι η άποψή σας από αυτά που υπόθηκαν σήμερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση προτεκτοράτου στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το πρωί έθεσα θέμα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση ότι πρέπει η κυβέρνηση να προωθήσει τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και ζήτησα από τον κύριο Υφυπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Κούρκουλο, να μας πει εάν και εφόσον θα θέσουν θέμα γερμανικών αποζημιώσεων στη Μέρκελ. Και σφύριζε αδιάφορα. Δεν δέχτηκε να πάρει δέσμευση. Δεύτερον, του ζητήσαμε να προχωρήσουμε τη συνθήκη, σύναψη συνθήκης ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμα 69 πόσα χρόνια είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι μόλις υπογραφεί θα πρέπει να αρχίσουν να πέφτουν και τα φράγκα που χρωστάνε στις αποζημιώσεις. Και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι ότι νομίζω είχατε και τον κύριο Κουρουπλή προηγουμένως. Ναι, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Γλέζος Κουρουπλής και εγώ ζητήσαμε η Επιτροπή Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών της Βουλή να συναντηθεί με τη Μέρκελ να της θέσουμε το θέμα. Λοιπόν, τελικά το αίτημα απεστάλλει μόλις αργά χθες το βράδυ μετά από νέα απέτησή μας στην Επιτροπή και προφανώς οι ντόπιοι εδώ δεν θέλουν να ανησυχήσουν την κυρία Ανθύπατο, διότι νομίζει ότι είναι ανθύπατος και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα πολιτικά συμπεράσματα. Τώρα, σε σχέση με τις δίθεν επενδύσεις τις οποίες λέει και θέλει να εμφανίσει, αυτά όλα είναι σε ένα πεδίο, σε ένα κοινωνικό νεκροταφείο. Διότι οι ίδιοι με το μνημόνιο δημιούργησαν μια ανεργία 1,5 εκατομμύρια ανθρώπων και μια διαλυμένη οικονομία. Τώρα, αυτά τα υπόλοιπα είναι για δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή δίθεν πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο δημιουργήθηκε από την αφαίρεση όλων των εισοδημάτων. Πριν λίγο εδώ είχα ένα συνταξιούχο από τα Ανόγια και μου λέει του κόψανε όπως όλους 800 ευρώ από τη σύνταξη το μήνα. Έτσι φτιάχτηκε το πλεώνασμα. Και θα του δώσουν τώρα, αφού του κόψαν 800 ευρώ το μήνα, θα του δώσουν εφάπαξ 500 ευρώ. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαμαρά. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Μαριά, είστε σαφείς νομίζω. Πόσο καιρό θα κάνετε στην Κρήτη? Είμαι στην Κρήτη σήμερα και αύριο να μιλήσουμε με φίλους, να δούμε τους συνεργάτες μας. Ξεκινούν και οι γιορτές, να επισκεφθούμε την αγορά, να δώσουμε λίγο κουράγιο στο χυμαζόμενο εμπορικό κόσμο. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα ξανά Αθήνα, γιατί προσέξτε, κλείσανε τη Βουλή αλλά την ξανανοίξανε. Ξέχασαν να περάσουν ένα μίνι φορολογικό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό σε εξέλιξη. Για πείτε μας. Που έγινε πριν λίγο, επειδή στα προαπαιτούμενα ξεχάσανε κάτι, ενώ ανακοίνωσε ο κύριος Μημαράκης ότι έκλεισε η Βουλή και θα ανοίξει μετά το Πάσχα, την ξανανοίγουν τη Βουλή Δευτέρα Τρίτη. Δευτέρα νομίζω 3 η ώρα φέρνουν ευσπεσμένα ένα μίνι φορολογικό. Προφανώς θα βάλουν και καμιά πενταριά τροπολογίες να εξυπηρετήσουν τους συμμετέρους. Και μετά κλείνουν τη Βουλή και την ξανανοίγουν μετά το Πάσχα 2 μέρες
για να ψηφίσουν το φορολογικό και τίποτα τροπολογίες που έχουν ξεχασμένες και να κλείσουν μετά τη Βουλή περί το 1η Μαΐου και να την ξανανοίξουν μετά τις 26 που θα γίνουν οι ευρωεκλογές, ούτως ώστε ούτε πρόταση μορφής να μην μπορεί να κατατεθεί γύρω στις 10 Μαΐου, ούτε συζήτηση προημερησίας διατάξεως να γίνει. Και επίσης, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, χτες βράδυ την τελευταία στιγμή φέραν μερικές τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα για να δώσουν τη δουλειά στους Γερμανούς, στα ναυπηγεία, τη ΧΑΝΤΕΒΕ, τα τέσσερα υποβρύχια που δει έχει κολλήσει δουλειά, απαλλάξανε τη ΧΑΝΤΕΒΕ και την Group Tissel και τη Siemens και τους δώσανε τη δουλειά ξανά. Υποσημείωση, αυτές οι τέσσερις εταιρείες είναι χρηματοδοτήσεις του Χίτλερ και ανέβηκε στην εξουσία. Έτσι έχουν μια μεγάλη ιστορία. Και επίσης φέρανε μια άλλη τροπολογία, πολυεθνικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται να έχουν απόθεμα σε ασφαλτικά και σε άλλα πετρελοειδή που δεν τα έχουν απόθεμα και θα έτρωγαν πρόστιμο, αναβάλλεται η επιβολή προστίμου μέχρι το 2015, ενώ αν είσαι ένας φουγαράς εμπόρος στο Ηράκλειο, λοιπόν, το πρόστιμο και σου κάνουν και κατάσχεση. Γι' αυτό μιλάμε για μια κατάσταση νέου αποικισμού στην Ελλάδα. Γεια σας, διακόπτουμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε για την φιλοξενία. Καλή δύναμη από το Ηράκλειο. Γεια σας. Έχουμε ζωντανή εικόνα. Από πού είναι, από την Αθανασίου Διάκου? Ακριβώς, ναι. Αθανασίου. Από εκεί είναι η εικόνα. Που υπάρχει το προειδοποιητικό τηλεφώνημα εδώ στο zoogla.gr για δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς στο ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται εκεί. Έχουμε κάποια προβλήματα με την εικόνα. Θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε για να σας δείξουμε ακριβώς το σημείο αυτό. Έχουν σπεύσει εκεί ήδη οι αστυνομικές δυνάμεις για να μπορέσουν να ελέγξουν το χώρο. Βρίσκεται εκεί η κάμερα του zoogla.gr. Βλέπετε οι εικόνες που μεταδίδουμε αυτή την ώρα. Είναι σε απευθείας σύνδεση από το σημείο εκεί στην Αθανασίου Διάκου. Υπάρχει ένα ασθενοφόρο το οποίο έχει σπεύσει στην περιοχή. Νομίζω ότι είμαστε ακριβώς στο χρονικό όριο που, έδωσε ο άγνωστος, που τηλεφώνησε 19:47 και 44. Ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο του zoogla.gr και είπε ότι έχουν τοποθετηθεί δύο βόμβες που πρόκειται να εκραγούν 45 λεπτά από την ώρα του τηλεφωνήματος στο ξενοδοχείο Royal Olympic, συνοδό Αθανασίου Διάκου, στη Συγκρού. Και μάλιστα ανέφερε ότι δεν πρόκειται για φάρσα. Νομίζω ότι είμαστε στο όριο αυτή τη στιγμή και 44 είναι, εγώ λέω, τα ρολόγια μας εδώ στο zoogla.gr λένε 8:33 πρώτα λεπτά. Άρα τα 45 λεπτά έχουν ξεπεραστεί. Ωστόσο, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι αστυνομικοί δίνουν ένα περιθώριο κάποιων λεπτών ακόμη μέχρι να λήξει, για να μπορούν να είναι βέβαιοι και να πλησιάσουν το σημείο. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή θα γίνονται και κάποιοι έλεγχοι. Δεν ξέρω, είναι στη γραμμή μας. Όχι, σε λίγο θα έχουμε. Θα έχουμε και ρεπόρτερ ο οποίος βρίσκεται εκεί. Του zoogla.gr. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν είναι κάτι εμφανές, οι αστυνομικοί αποκλείουν το χώρο. Πρώτα αυτό. Περιμένουν να περάσει το χρονικό περιθώριο και στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος. Είμαστε λοιπόν, έχουν περάσει 2-3 λεπτά μετά το όριο που είχε δώσει ο άγνωστος, ο οποίος τηλεφώνησε εδώ στο zoogla.gr 8 παρατέταρτο και 44. Ναι. Οι αστυνομικοί, όπως βλέπετε, είναι στο σημείο, έχουν αποκλείσει το χώρο, έτσι. Ναι. Και αναμένουμε και εμείς τις εξελίξεις εκεί. Σας είπαμε ότι οτιδήποτε συμβαίνει θα το μάλιστα βλέπετε. Μάλιστα, ανέφερε και ο Φίλιππος ο Καραμέτος ότι υπήρχε και εκδήλωση της Χρυσής Αυγής. Στο σημείο εκεί, ναι, στο ξενοδοχείο, έτσι, από την πρώτη στιγμή που μεταδώσαμε αυτή την είδηση. Ζωντανή εικόνα, λοιπόν, από την οδό Αθανασίου Διάκου στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Μάλιστα, ελπίζουμε να μην υπάρχει κάτι εκεί. Και να πρόκειται για ένα τηλεφώνημα φάρσα. Όπως άλλωστε γίνονται πολλές φορές τέτοια τηλεφωνήματα. Ναι, απλά θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγες ώρες υπήρξε πάλι τηλεφωνήματα στο zoogla.gr και δεν ήταν καθόλου φάρσα. Καθόλου φάρσα. Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και να μεταδίδουμε και να ενημερώνουμε τις αρχές. Και να είμαστε και επιφυλακτικοί. Και πολύ προσεκτικοί, όπως το κάνουμε κάθε φορά εξάλλου.
Είναι η εικόνα που βλέπετε, είναι το σημείο πολύ δύσκολο και για να γίνει η μετάδοση, η απευθείας μετάδοση από τα συνεργεία της τηλεόρασης Ζούγκλας, τα οποία έχουμε δύο συνεργεία στο σημείο, θέλω να πω στους φίλους που μας παρακολουθούν και προσπαθούν να μεταφέρουν την εικόνα στους δέκτες σας. Και ρεπόρτερ του Ζούγκλα.gr είναι στο σημείο και κάνουν το δικό τους ρεπορτάζ για να δούμε τι ακριβώς έχουν να μας μεταφέρουν από την περιοχή. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε και στην πλάκα με άλλη κάμερα και άλλη ζωντανή σύνδεση. Έξω από το εστιατόριο Στροφή, όπου υπάρχει το γεύμα αυτή τη στιγμή. Είναι εικόνες που βλέπετε. Είναι από την πλάκα αυτές οι εικόνες, ναι. Είναι εικόνες λοιπόν από το εστιατόριο που γευματίζει ο Πρωθυπουργός με την Διαγελάριο της Γερμανίας. Είναι στο βάθος εκεί που βλέπετε τα φώτα του αυτοκινήτου. Εκεί αριστερά βρίσκεται το εστιατόριο. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε φυσικά πιο κοντά. Για λόγους ασφαλείας. Από εκεί θα φύγει η Καγκελάριος για το αεροδρόμιο για να επιστρέψει στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Και έτσι να ολοκληρωθεί αυτή η σύντομη επίσκεψή της εδώ στη χώρα μας. Περίπου 1,5 χρόνο μετά την τελευταία επίσκεψη της Καγκελαρίου εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, από την αξιωματική αντιπολίτευση για τη σημερινή επίσκεψη της Καγκελαρίου. Από την πλευρά της ελληνική κυβέρνηση πανηγυρίζει. Εντάξει, υπάρχει και η άλλη άποψη, Βασίλη, ήδη με τόσους βουλευτές που έχουμε μιλήσει από άλλα κόμματα πιστεύουν ότι ουσιαστικά αυτή η επίσκεψη δεν είχε να προσφέρει κάτι στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη περίοδο. Απ' την άλλη πλευρά θέλω να υπενθυμίσουμε πάλι τα σημεία τη συνέντευξης τύπου που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου και έχει σημειώσει εσύ από την πλευρά του Αντώνη Σαμάρα αλλά και από την πλευρά της Γερμανίδας Καγκελαρίου. Εγώ θέλω να σου πω ότι η Καγκελάριος τόνισε ιδιαίτερα πως υπάρχουν σημαντικοί τομείς στην Ελλάδα οι οποίοι με σοβαρές επενδύσεις και σωστή διαχείριση θα μπορούσαν να αποφέρουν, όπως είπε, σημαντικά ωφέλη για την ελληνική οικονομία. Και μάλιστα ανέφερε ότι ένας από αυτούς τους τομείς είναι και ο τουρισμός. Ναι, έτσι. Και ο Πρωθυπουργός είπε ότι είδαμε και τη βοήθεια της γερμανικής πλευράς με την άφιξη ξένων τουριστών, γερμανών τουριστών, πέρυσι το καλοκαίρι και αναμένουμε και φέτος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα περισσότερους. Εντάξει, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο τουρισμός είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη χώρα. Πήγε πολύ καλά πέρυσι. Αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Τα μηνύματα για φέτος είναι εξίσου ενθαρρυντικά. Μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο ρεκόρ αφίξεων στη χώρα μας και αναμφισβήτητα. Δηλαδή, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να πει ότι δεν είναι καλό αυτό. Τώρα, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι μπορεί να περιμένουν οι Έλληνες από την έξοδο της χώρας στις αγορές, ναι, που ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πολύ το τελευταίο 24ωρο, η Καγκελάριος της Γερμανίας χαρακτήρισε επιτυχία την επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματαγορές και επισήμανε πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ομαλότητα, το οποίο ουσιαστικά, όπως είπε, ενισχύει την εμπιστοσύνη στις ελληνικές επιχειρήσεις, ναι, αυξάνοντας τη χρεοκτική των επενδύσεων. Ναι, ναι. Και χαρακτηριστικά η κυρία Μέγκελ είπε ότι οι Έλληνες έχουν περάσει δύσκολα και θα περάσουν κι άλλο δύσκολα. Mm-hmm. Τήρησε η Ελλάδα όλα όσα έχει υποσχεθεί. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό που είπε, ότι ο προϋπολογισμός έχει θετικά στοιχεία και πρέπει να τα δούμε. Ωστόσο, πρέπει να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία όλα από την Eurostat και στη συνέχεια να γίνουν οι όποιες συζητήσεις για περαιτέρω βοήθεια, όπως είπε, προς την Ελλάδα. Ουσιαστικά, μετέφερε τη συζήτηση για το χρέος το φθινόπωρο, αρκετούς μήνες μετά δηλαδή. Δεν ανοίγει τώρα κουβέντα για το χρέος, σύμφωνα με αυτά που έχω καταλάβει εγώ. Από το φθινόπωρο και μετά, οι όποιες συζητήσεις, υποστήριξε ότι θα υπάρξει βοήθεια από την γερμανική κυβέρνηση και ότι η διάθεση της Γερμανίας είναι να βοηθήσει την Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός είπε ότι συμφώνησε με την κυρία Μέρκελ ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. Αναφέρθηκε φυσικά στο πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρθηκε στην απόφαση του ECOFIN
Βλέπουμε τώρα, εκενώνουν το ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται τώρα. Είναι το ξενοδοχείο Royal Olympic. Ναι. Ενδεχομένως έχουν ενημερωθεί. Βλέπουμε κόσμος ο οποίος βγαίνει από το βγαίνει ξενοδοχείο. Από εκεί. Ναι. Μετά το τηλεφώνημα που είχαμε εδώ, στο zoogla.gr, στις 7:44, πρώτα λεπτά, από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος υποστήριξε ότι έχουν τοποθετηθεί 2 βόμβες στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή στους δέχτες σας. Έχει περάσει το χρονικό περιθώριο, δεν έχει εκραγεί. Έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε 2 εικόνες παράλληλα. Αριστερά βλέπουμε το σημείο που αυτή τη στιγμή γευματίζουν ο κύριος Σαμαράς με την κυρία Μέρκελ. Δεξιά είναι το ξενοδοχείο στο οποίο υπάρχει προειδοποίηση για τοποθέτηση 2 εκλογικών Να σου πω, έχω την πληροφορία ότι ήδη οι άνδρες του ΤΕΜ ερευνούν όλους τους χώρους, έτσι, του κτηρίου, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια. Έχουμε τον Σωτήρη το Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται στην... Έλα, Σωτήρη. Ναι, Χρήστο, βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο σημείο το οποίο αποκλείστηκε αρκετά γρήγορα, τόσο με δημιουργίες της αστυνομίας όσο και με περιπολικά. Βλέπετε πώς έχει εικόνα από τις δύο καμερές μας στην οδό Αθανασίου Διάκου. Μένει να διαπιστώσουμε να δούμε αν αυτή τη στιγμή κινώνται ή όχι. Αυτό ακούσαμε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο μετά το τηλεφώνημα που δεχτήκαμε για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Αποκλεισμένη φυσικά η πρόσβαση των οχημάτων στο συγκεκριμένο δρόμο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ότι στις 8 ακριβώς είχε προγραμματιστεί στο ξενοδοχείο το συγκεκριμένο η παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Χρυσής Αυγής για την περιφέρεια Αττικής. Σωτήρη. Βασίλη, συγγνώμη, να εστιάσουμε λίγο την εικόνα μας. Το ελικόπτερο της αστυνομίας, το οποίο πετάει πάνω από το συγκεκριμένο σημείο πλέον, εδώ εστιάζεται στο ενδιαφέρον, την ίδια στιγμή που διαρκεί το δείπνο του Σαμαρά με την κυρία Μέρκελ. Σωτήρη, ναι. Πόσο κοντά είναι το ξενοδοχείο Royal Olympic από το σημείο που γίνεται αυτή τη στιγμή το γεύμα στην πλάκα, στο εστιατόριο Στροφή, είναι κοντά σχετικά? Όχι, δεν είναι κοντά σχετικά. Σε ευθεία γραμμή είναι τουλάχιστον 800 μέτρα με ένα χιλιόμετρο. Σε ευθεία γραμμή το νόμο αυτό, Χρήστο, όχι από τους δρόμους όπου είναι αρκετά περισσότερο, δεν είναι και πολύ μακριά. Όμως, μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Λοιπόν, είναι οι δύο κάμερες που μας έλεγες, Σωτήρη, έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τώρα. Υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις εκεί που έχουν αποκλείσει κανονικά το χώρο? Είδα άντρες του ΤΕΜ. Του ΤΕΜ. Δεν από το σημείο που είμαστε, Βασίλη και Χρήστο. Ναι, εγώ είμαι από την πλευρά των στήλων του Ολυμπίου. Α, είσαι από την πίσω πλευρά, εσύ. Εντάξει, εντάξει. Δεν βλέπουμε εδώ αν, υπάρχει συνεργείο των ΤΕΜ ή όχι. Θεωρούμε βεβαίως ότι θα υπάρχει. Πάντως, ναι, ναι. Περιμένουμε αμέσως. Ναι. Βλέπετε μπροστά σας την αστυνομική δημιουργία που έχει αποκλείσει στον δρόμο. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δύο εικόνες, λοιπόν, από τους τεχνικούς και την παραγωγή της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Δύο εξωτερικά συνεργεία, δύο από τα 6 συνολικά εξωτερικά συνεργεία που διαθέτει τηλεόραση της Ζούγκλας, έχουν πάει στο σημείο και μεταδίδουν με ζωντανή εικόνα από δύο διαφορετικές πλευρές. Σωστά. Γύρω από το ξενοδοχείο Royal Olympic στην οδό Αθανασίου Διάκου, κοντά στη λεωφόρο Συγκρού. Όπως μας είπε ο Σωτήρης Σκουλούδης, είναι περίπου σε ευθεία απόσταση 800 μέτρα από το σημείο που γευματίζει. Δεν είναι και μακριά. Δεν είναι και μακριά. Θα ακουγόταν η έκρηξη. Αλλά είναι 800 μέτρα από το σημείο που γευματίζει. Βασίλη, Χρήστο. Ναι. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε προηγουμένως. Στο Royal Olympic πραγματοποιείται και δήλωση της Χρυσής Αυγής. Το είπαμε, ναι. Το έχετε πει, ναι. Το και το ενδιαφέρον στοιχείο αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχει κοινωθεί. Δηλαδή είναι ακόμα μέσα τα μέλη της Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε μέχρι τώρα. Στη συνέχεια βεβαίως θα πούμε και περισσότερα. Εντάξει, είδαμε πριν από λίγο, Σωτήρη, εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα, γιατί από την άλλη πλευρά είδαμε κάποιους ανθρώπους να βγαίνουν από την είσοδο του ξενοδοχείου. Δεν γνωρίζω βέβαια τώρα εάν είχε δοθεί εντολή να κοινωθεί το ξενοδοχείο ή αν έτυχε να βγαίνουν εκείνη τη στιγμή που καταγράφουμε εμείς την εικόνα. Πάντως, έχει περάσει ακριβώς μία ώρα από τη στιγμή που ο άγνωστος τηλεφώνησε εδώ στο zoogla.gr. Μία ώρα ακριβώς. Συμπληρώνεται μία ώρα.
Ο άγνωστος είχε δώσει περιθώριο 45 λεπτών, συμπληρώνεται μία ώρα και μάλιστα είχε πει ότι δεν πρόκειται για φάρσα και επαναλαμβάνουμε ότι είχε πει για δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς, δύο βόμβες όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Μεταδώσαμε την είδηση σε δευτερόλεπτα από όταν τηλεφώνησε εδώ ο συγκεκριμένος στα γραφεία του Zoogla.gr. Σωτήρη, κάτι άλλο το οποίο αναφέρεις εκεί από την περιοχή? Όχι, Χρήστο, σχετική ηρεμία, δεδομένου και αυτό που είπατε και εσείς, ότι παρήλθε ο χρόνος όπου έδωσε ο όρμος που πήρε τηλέφωνο. Δεν βλέπω αυτή την ένταση και το άγχος, ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις που σημαίνει με τους αστυνομικούς αποκλείουν τους δρόμους να ψάχνουν το συγκεκριμένο σημείο κτλ. Υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Βλέπουμε και κόσμο κοντά στην είσοδο του ξενοδοχείου. Παραμένουμε εδώ βεβαίως και θεωρούμε ότι θα παραμείνει αποκλεισμένος ο συγκεκριμένος δρόμος για αρκετή ώρα ακόμα. Ωραία. Να επιβεβαιώσουμε όμως και την πληροφορία αυτή, γιατί μας είπες πριν, Σωτήρης Κουλούδη, ότι μέλη της Χρυσής Αυγής βρίσκονται μέσα στο ξενοδοχείο, ότι δεν βγαίνουν έξω από το ξενοδοχείο. Ναι, το λέμε αυτό με κάθε επιφύλαξη πίσω ακριβώς, γιατί μόλις τώρα φτάσαμε στο σημείο, θα το διαπιστώσουμε στη συνέχεια. Πάντως αυτά που ξέρουμε είναι ότι αρνήθηκαν να βγουν μέσα από το ξενοδοχείο τα μέλη της Χρυσής Αυγής που παρακολουθούσαν προεκλογική εκδήλωση του Ηλία Παναγιώταρου. Αυτό που τους είπαν οι αστυνομικοί είναι, δεν χρειάζεται, με κάθε επιφύλαξη πάντα, είναι ότι δεν χρειάζεται να βγει, θα ελέγξουμε το χώρο εξωτερικά. Το μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν εδώ και μας τα μετέφεραν αυτά. Με μεγαλύτερη ακρίβεια θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Μάλιστα. Όσο λοιπόν εμείς είμαστε εκεί στο σημείο και παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, να πούμε 2-3 πράγματα για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και της κυρίας Μέρκελ. Έχουν βγει ήδη και ανακοινώσεις επίσημες. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαμαρά επιβεβαίωσαν την πλήρη συμφωνία των δύο πλευρών στη συνέχιση της ίδιας πολιτικής λιτότητας και μνημονίων. Ο Πρωθυπουργός για ακόμη μια φορά δεν έθεσε κανένα από τα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, παραέμεινε στις ευχαριστίες προς τη Γερμανίδα Καγκελάριο για την τιμή που του έκανε να τον συναντήσει, σε ευχολόγια για την ανάκαμψη και στα καθιερωμένα κροκοδίλια δάκρυα για τις θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν αξίζει το λαό μας ένας τέτοιος πρωθυπουργός, δεν του ταιριάζει τέτοια αντιμετώπιση, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Άμεσα ήταν και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Σίμω Κεδίκογλου, ο οποίος ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν θλιβερός, τώρα πια κατάντησε αξιοθρήνητος. Εντάξει, είναι ένα γαϊτανάκι δηλώσεων, το οποίο έτσι κι αλλιώς αναμενόμενο ήταν ότι θα είχαμε από την πλευρά της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις και την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ εδώ στη χώρα μας. Είμαστε λοιπόν σε ζωντανή σύνδεση, εξακολουθούμε να βλέπουμε από δύο κάμερες το σημείο στην οδό Αθανασίου Διάκου, περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που γευματίζουν αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός με την Καγκελάριο. Υπήρξε προειδοποίηση, προειδοποιητικό τηλεφώνημα εδώ στο Zoogla.gr για την τοποθέτηση δύο αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στο σημείο. Για 45 λεπτά έκανε λόγο ο άγνωστος άνδρας που τηλεφώνησε στις 7:44 πρώτα λεπτά. Έχει περάσει πάνω από μία ώρα από εκείνη τη χρονική στιγμή. Ευτυχώς δεν έχει εκραγεί κάποιος μηχανισμός. Άρα θέλουμε να ελπίζουμε ότι ήταν μια κακούγουστη φάρσα και τίποτα άλλο. Βέβαια, όπως βλέπουμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τις αρχές. Δεδομένο βέβαια ήταν. Μην ξεχνάμε ότι λίγες ώρες νωρίτερα υπήρξε το αυτοκίνητο βόμβα στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αμερικής 3. Υπήρξε για το συγκεκριμένο περιστατικό τηλεφώνημα εδώ στο Zoogla.gr και δυστυχώς δεν ήταν φάρσα, αλλά ήταν μια πραγματικότητα. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ήταν μια ενέργεια για την οποία δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, όπως ανάληψη ευθύνης δεν υπάρχει ούτε και για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην εφορία του Κορυδαλού λίγες μέρες νωρίτερα. Ενδεχομένως, αν λάβουμε υπόψη μας την ιστορία για τον τρόπο που λειτουργούν σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχει κλείσει ο κύκλος των επιθέσεων αυτών, γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια προκήρυξη και γι' αυτό βέβαια οι αστυνομικοί με την Καγκελάριο στην Αθήνα έχουν κάνει τόσο μεγάλη κινητοποίηση για το τηλεφώνημα αυτό
που σας μεταδίδουμε και εμείς λεπτό προς λεπτό από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Δύο ζωντανές εικόνες από το κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα από την οδό Αθανασίου Διάκου, έξω από το ξενοδοχείο Royal Olympic, μετά το τηλεφώνημα το οποίο έγινε πριν από περίπου μία ώρα και πέντε λεπτά, ναι. Εδώ, στην τηλεόραση της Ζούγκλας, στο Ζούγκλα.gr. Έχω τη γνώμη ότι θα παραμείνουν οι αστυνομικοί ακόμη εκεί. Βέβαια, για παραμείνουν τουλάχιστον 15 λεπτά, για να μπορέσουν να δουν αν υπάρχει κάτι. Γιατί ξέρεις, δεν σημαίνει επειδή δεν έχει σκάσει μία βόμβα ότι δεν έχει τοποθετηθεί και λοιπόν, εκεί. Έχουμε τον Ηλία Κασιδιάρη, Βασίλη Ζέρβα, στη τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τι ενημέρωση έχει και αυτός. Αν είστε εκεί, κύριε Κασιδιάρη, και καλησπέρα. Εσείς. Καλησπέρα. Γεια σας. Πρέπει να ξεκινήσει η εκδήλωση και θα αναγκαστώ να σας κλείσω εγώ σε λίγο. Αλλά ήταν μια απόπειρα τρομοκρατίας η οποία δεν πέρασε. Είναι χιλιάδες πολίτες εδώ. Υποχρεούμε να σας χαιρετήσω γιατί ξεκίνησε η εκδήλωση ήδη και έχει απόλυτη επιτυχία. Κύριε Κασιδιάρη, θα παραμείνετε δηλαδή εσείς μέσα. Δεν πρόκειται ξεκινήσαμε. Να. Ξεκινήσαμε. Είμαι εγώ και κάποιοι χιλιάδες Έλληνες πολίτες ήδη εδώ. Μάλιστα. Έγινε από την πλευρά της αστυνομίας, επειδή μας είπε πριν ο ρεπόρτερ μας, σας είπανε να βγείτε έξω και αρνηθήκατε. Μας είπαν να βγούμε έξω, ναι, για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος και να φύγει, αλλά δεν επιθυμούσαν οι πολίτες που είναι εδώ να φύγουν και η εκδήλωση πραγματοποιείται κανονικά. Γίνεται κανονικά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην εκδήλωση. Λοιπόν, οπότε επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ του Σωτήρη το Σκουλούδη, που μας είπε νωρίτερα ότι όντως οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, δεν ήθελαν, τους είπαν να βγουν έξω και δεν ήθελαν να βγουν, αρνήθηκαν να βγουν. Λοιπόν, ζωντανή εικόνα από το ξενοδοχείο Royal Olympic στην οδό Αθανασίου Διάκου, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στη Λεωφόρο Συγκρού. Από εκεί λοιπόν, πριν από μία ώρα και 7-8 λεπτά περίπου, είχε τηλεφωνήσει άγνωστος, όχι από το σημείο εκείνο, άγνωστος λοιπόν, τηλεφώνησε στο Ζούγκλα.gr και είπε ότι είχαν τοποθετηθεί δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί, δύο βόμβες, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται και σε εξέλιξη της, βρίσκεται σε εξέλιξη, με συγχωρείτε, εκδήλωση της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όχι, να δούμε λίγο εικόνα από τη, όπως με ενημερώνουν, από το control. Από το, έξω από το εστιατόριο. Όχι, πού είναι αυτό, είναι στην πλάκα. Είναι στην πλάκα, έξω από το εστιατόριο Στροφή, όπου γευματίζει αυτή τη στιγμή η Βασίλη Ζέρβα, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Θα μάθουμε και το μενού, νομίζω. Το μενού θα το μάθουμε. Όλα θα τα μάθεις. Θα μάθουμε. Το μάθεις. Δεν μένει τίποτα κρυφό από τη Ζούγκλα.gr. Πρόσεξε, θα το μάθεις. Θα το μάθουμε και το μενού, βεβαίως. Από τη Ζούγκλα.gr, από το Ζούγκλα.gr, δεν μένει τίποτα κρυφό. Όλα μαθαίνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλωστε από το πρωί, όλη η δημοσιογραφική μας ομάδα, η παραγωγή μας, η τεχνική μας, βρίσκονται επιποδώς για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των τηλεθεατών. Εντάξει, έχουμε καταγράψει, νομίζω, λεπτό προς λεπτό. Από τις 2.30, τι ώρα ήρθε η Μέρκελ, νομίζω γύρω στις 2.30 πρέπει να ήρθε. Έχεις δίκιο, ναι. 2.30. Εγώ παρασύρθηκα λίγο από την άφηξη και είχα μείνει δημοσιογραφικά, αλλά εμείς μεταδίδουμε από τις 10.30. Από τις 10.30. Πες... Σε λίγο θα συμπληρώσουμε 12 ώρες. Και όχι εμείς μόνο, υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που κάνουν απίθανη δουλειά και για να βλέπετε όλα αυτά που βλέπετε εσείς στους δέκτες σας, και με άγχος και με κούραση και με κόπο κτλ. Αλλά το αποτέλεσμα νομίζω ότι τους δικαιώνει. Εγώ ξέρεις τι βλέπω, ότι θα αργήσει η καγκελάριος να αποχωρήσει. Είναι ήδη 9 και ακόμα τρώνε στην πλάκα. Τι ακόμα τρώνε, εντάξει. Δηλαδή τι ώρα θα φύγει. Πόση ώρα είναι εκεί, βρε εσύ, Χριστό? Είναι από τις 8 και 4. 8 και 4. Και ίσως και είναι... νωρίτερα, όχι νωρίτερα. Γιατί την ώρα που είχαν πάει, ναι. Τώρα αν χάνω και την ώρα,
ζητώ και ένα συγγνώμη και από εσένα και από τους τηλεθεατές. Νομίζω όμως ότι την ώρα που ο Φίλιππος ο Καραμέτος μας έδινε την είδηση για το τηλεφώνημα, ήδη είχαν πάει στην πλάκα, ήδη βρισκόντουσαν εκεί. Σωστό, έχουν πάρει. Άρα μία έχει ώρα. Συμπληρωθεί. Έχει συμπληρωθεί. Πάνω από μία ώρα. Μία ώρα, ναι. Έχει συμπληρωθεί. Μάλιστα. Οι τηλεθεατές τι λένε. Είμαι στο chat αυτή τη στιγμή. Έχω την πλατφόρμα μπροστά μου για να βλέπουμε σιγά σιγά τα σχόλιά σας, κυρίες και κύριοι. Πώς βλέπετε την επίσκεψη της Μέρκελ σήμερα, τι έχετε καταλάβει. Διότι θυμάσαι ότι το πρώτο πράγμα που σε ρώτησα, Βασίλη, όταν αρχίσαμε την εκπομπή στις 4, ναι, ήταν τελικά τι έχεις καταλάβει, για ποιο λόγο γίνεται επίσκεψη της, ναι, της Μέρκελ σήμερα, και αν έχει καταλάβει και ο πολλής κόσμος. Και μου είπες στην αρχή ότι δεν είχες καταλάβει. Τώρα μετά από 5 ώρες εκπομπής έχεις καταλάβει για ποιο λόγο ήρθε η Μέρκελ. Κοίτα να δεις. Αν θέλουμε να το δούμε έτσι, να μην κάνουμε πλάκα και να μιλήσουμε σοβαρά, είναι γιατί η κυρία Μέρκελ ήθελε να στηρίξει μια πολιτική, μια πολιτική λιτότητας, η οποία εφαρμόζεται εδώ και τόσα χρόνια στη χώρα μας. Υπήρξαν διάφορα πράγματα τα οποία είχε θέσει ως προαπαιτούμενα στην ελληνική κυβέρνηση, τα οποία έχουν γίνει και τα έχουμε νιώσει πολύ καλά στο πετσί μας όλο αυτόν τον καιρό, και νομίζω ότι γι' αυτό ήρθε, για να πει ότι okay, αυτά που έχετε κάνει καλά είναι μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να κάνετε και άλλα. Όπως είπαμε, μετέφερε την συζήτηση για το χρέος το φθινόπωρο και βλέπουμε. Πάμε στο Σωτήρι Τσουκουλούδη τώρα. Σωτήρι. Λοιπόν, να σας πω ότι πριν από λίγο έφυγε ένας ταξιέρχος της αστυνομίας από εδώ. Ανεπίσημα μας είπε ότι έρευνες έγιναν, δεν βρέθηκε τίποτα. Μάλιστα. Στην εικόνα σας πάντα βλέπετε την είσοδο του ξενοδοχείου και στελέχη της Χρυσής Αυγής, όπως τον κύριο Νίκο και τον κύριο Κατσιδιάρη, με τον οποίο μιλήσατε και νωρίτερα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι την είσοδο. Πάντως, μάλλον πάμε προς λήξη συναγερμού, μετά και τα λόγια αυτά του ταξιέρχου. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε από την εικόνα μας, ότι ήδη κάποιοι περαστικοί τους επιτρέπεται η πρόσβαση στο συγκεκριμένο δρόμο. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Τυπική λήξη του συναγερμού. Ωραία. Από τον ταξιέρχο. Εντάξει, Σωτήρη, θα μείνεις λίγο ακόμα, έχω τη γνώμη, μέχρι να ανοίξει ο δρόμος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Θα μείνεις λίγο ακόμα. Πώς θα καταφέρεις, ρε Σωτήρη, από εδώ, από εκεί, ήσουν στην πλάκα, βρέθηκες εκεί, αστραπή? Βασίλη, είπαμε, η απόσταση είναι μικρότερη από ένα χιλιόμετρο. Δεν είναι η απόσταση το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα αστυνομικά μέτρα, τα οποία είναι ίσως και πιο αυστηρά από ποτέ. Ήρθαμε να το αναφέρω πολύ γρήγορα αυτό. Ήρθαμε σε διένεξη με αστυνομικούς πολλές φορές μέσα στην ημέρα για το αυτονόητο, για να στεκόμαστε σε μια γωνία και να κάνουμε τη δουλειά μας. Ούτε καν αυτό δεν επέτρεπαν οι αστυνομικοί σε αρκετές περιπτώσεις. Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου. Να είσαι καλά. Βλέπουμε τώρα και στα πλάνα μας και τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος βρίσκεται και στην είσοδο του ξενοδοχείου. Όπως είπαμε, υπάρχει μια εκδήλωση της Χρυσής Αυγής. Και μιλώντας πριν από λίγο μαζί μας, Βασίλη, υπενθυμίζω και στους τηλεθεατές ότι μας είπε ότι όντως οι αστυνομικοί τους είπαν να βγουν από το ξενοδοχείο. Αρνήθηκαν τα στελέχη της Χρυσής Αυγής να βγουν και συνεχίζουν κανονικά την εκδήλωσή τους. Θέλω να σου πω επίσης ότι ήδη οι μοντέρ της τηλεόρασης της Ζούγκλας ετοιμάζουν, και σε λίγο θα δούμε ξανά μερικές από τις... Το έχουν έτοιμο τόσο γρήγορα. Ναι. Θα δούμε... Πριν δούμε αυτό το βίντεο, να υπενθυμίσω και κάτι. Αφού δούμε αυτό το βίντεο με τις δηλώσεις, κάποιες από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και της Καγκελαρίου της Γερμανίας, θέλω να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι μας ενδιαφέρει πολύ η άποψή τους. Άρα, τους λέμε να μπουν στο chat της τηλεόρασης της Ζούγκλας όσο θα βλέπουμε αυτές τις δηλώσεις. Και το βασικό ερώτημα, κυρίες και κύριοι, προς εσάς σήμερα, που φυσικά μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει όλους μας, τι αποκομίσατε από αυτή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ και από την επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ σήμερα στην Αθήνα? Ποια είναι η άποψή σας? Μπείτε στο chat της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Υπάρχει πολλοί κόσμος μέσα, ανταλλαγή απόψεων. Διαβάζουμε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν οι καγκελάριος και ο Πρωθυπουργός. Ένα μικρό απόσπασμα και επιστρέφουμε πάλι εδώ ζωντανά από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Παίρνει το σινιάλο από τα τηλεοπτικά συνεργεία και η κυρία Μέρκελ στο βήμα. Καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα την φίλη καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Βέβαια, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, κυρία καγκελάρια,
από την πρώτη επίσκεψή μου στο Βερολίνο τον Αύγουστο του 12, αλλά και από τη δική σας επίσκεψη στην Αθήνα το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς. Τότε είχα πει ότι η Ελλάδα θα αποδείξει την αξιοπιστία της και κυρίως ότι οι Έλληνες έχουν και τη δύναμη και την ικανότητα να τα καταφέρουν. Νομίζω ότι με τις θυσίες ολόκληρου του ελληνικού λαού, την αλληλεγγύη των εταίρων μας και ασφαλώς και του λαού της Γερμανίας, σήμερα πια είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική μοίρα. Η Ελλάδα τα κατάφερε. Είναι μια καινούρια μέρα σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία με την Καγκελάριο να συζητήσουμε σήμερα για θέματα που αφορούν και την πρόοδο στην ελληνική οικονομία, αλλά και την εξέλιξη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρώπη. Ενημέρωσα και επίσημα την Καγκελάριο για την χθεσινή έξοδο, την πετυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, που πραγματικά σημείωσε μεγάλη επιτυχία και με την υπερκάλυψη που πέτυχε και με το επιτόκιο που πετύχαμε, αλλά και με την συμμετοχή ξένων επενδυτών, μεγάλων και μικρών. Πράγμα που δείχνει και την εμπιστοσύνη των αγορών στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό και στο μέλλον μας. Συμφωνήσαμε ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν, αλλά οι εξελίξεις οι οποίες έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, το μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος, η επιστροφή στον κόσμο που πληγώθηκε περισσότερο, ενός κοινωνικού μερίσματος, η απόφαση του ECOFIN πριν 10 μέρες και τώρα η έξοδος στις αγορές, όλα αυτά θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο και πρέπει να το λέμε συνεχώς. Το γνωρίζει καλά ο Καγκελάριος, οφείλονται στις τεράστιες θυσίες και την υπομονή του ελληνικού λαού. Το κυριότερο όμως είναι ότι αποδεικνύουν ότι αυτές οι θυσίες πιάνουν τόπο, ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα, όπως έχει αφήσει πίσω της και όλη εκείνη την περίοδο της κλονισμένης αξιοπιστίας μας και της αμφισβητούμενης παραμονής μας στην Ευρωζώνη. Αυτά πια έχουν τελειώσει οριστικά. Θέλω να είμαι επίσης ξεκάθαρος ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται. Ασφαλώς οι μεταρρυθμίσεις θα ολοκληρωθούν, γιατί ήδη το βλέπουμε ότι ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και ασφαλώς η χώρα επιστρέφει στην ομαλότητα. Κυρίως όμως, η Ελλάδα μπαίνει στην ανάκαμψη. Και προτεραιότητα πλέον είναι δύο πράγματα. Να ενισχυθεί η ανάπτυξη, να διασφαλιστούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δοθούν καινούργιες πραγματικές ανάσες στην ελληνική οικονομία, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και η μεγαλύτερη από όλες τις αδικίες είναι, όπως ξέρετε, η ανεργία και ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων. Ενημέρωσα την Καγκελάριο ότι προχθές είχαμε το αποτέλεσμα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου που για πρώτη φορά, επίσημα, από τη Eurostat βγαίνει ότι η ανεργία άρχισε να πέφτει. Το θεωρώ σημαντικό γιατί η ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας όλο με ταχύτερους ρυθμούς είναι η προτεραιότητά μας. Άλλωστε, και οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν ως τώρα και αυτές που γίνονται ακόμα και αυτές που θα γίνουν αύριο σε ένα αποσκοπούν.
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ώστε να υπάρχει ανάκαμψη και μείωση της ανεργίας. Προγράμμισα στην Καγκελάριο το μεγάλο ζητούμενο που είναι η ρευστότητα. Βέβαια, η έξοδος της χώρας στις αγορές και η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών επιταχύνει την εξομάλυνση. Αλλά υπάρχουν και εδώ πράγματα που μπορούν να γίνουν, πάντα μέσα στα πλαίσια των κοινοτικών κανόνων και του προγράμματος. Η Ελλάδα πιάνει άλλωστε τους στόχους της και γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται νέο πρόγραμμα. Μιλήσαμε ακόμα και για την επόμενη φάση του προγράμματος με βάση τη νέα πραγματικότητα. Ότι η Ελλάδα απόδειξε ότι ξεπερνά τα προβλήματα και υλοποιεί τις δικές της δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος να είμαστε μπροστά. Γιατί τώρα πια μας ενδιαφέρει περισσότερο να βγούμε με ασφάλεια, να βγούμε γρήγορα και να πάμε καλύτερα από ό,τι εμείς οι ίδιοι αναμέναμε. Φυσικά συζητήσαμε και για την ελληνική προεδρία που στο σύντομο χρόνο που είχε, λόγω της προεκλογικής περίοδου στην οποία σε ελάχιστο διάστημα ουσιαστικά καλύτερα να το πω έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο στην Ευρώπη, έχει πετύχει σημαντικά πράγματα. Ενώ μας απασχόλησαν, θα έλεγα κυρίως ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας γύρω από το SRM ήταν κάτι το πολυσήμαντο σε σχέση με την ανάγκη της τραπεζικής ενοποίησης της Ευρώπης. Μας απασχόλησαν σαφέστατα και προβλήματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Και ήταν πολύ χρήσιμη η συμβολή και η παρουσία συζήτηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού των Εξωτερικών. Θέλω να πω ότι η Καγκελάριος εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο της χώρας, όμως εξέφρασε και το ενδιαφέρον της για την πρόοδο των ελληνογερμανικών σχέσεων, δηλαδή της εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Γερμανίας και την αναπτυξιακή προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και άλλωστε μας δόθηκε η δυνατότητα λίγη ώρα πριν να συζητήσουμε τόσο με ταλαντούχους νέους στην ηλικία, εκπροσώπους αυτών των επιχειρήσεων, των startups, που ελληνικά είναι νεοφυείς επιχειρήσεις, έτσι λέγονται, που αντιπροσωπεύουν ακριβώς το μέλλον. Αλλά μετά και μια συζήτηση πολύ γόνιμη και χρήσιμη που είχαμε, κυρίως με εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που άντεξαν την κρίση και που σήμερα πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη. Αλλά και για επιδόσεις που μπορεί η χώρα μας να πετύχει σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια, οι εφαρμογές των θεμάτων αυτών, η υγεία κτλ. Θέλω να υπογραμμίσω άλλη μια φορά το πόσο κρίσιμο είναι το ζήτημα της ρευστότητας στην Ελλάδα. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αυτόν τον αναπτυξιακό δυναμισμό. Εδώ άλλωστε εντάσσεται και η συμμετοχή της Γερμανίας στο αναπτυξιακό τομείο, στο Institute for Growth, που γίνεται ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα φέρει πιο κοντά τους Έλληνες επιχειρηματίες και στη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους και στις διεθνείς αγορές για τα προϊόντα τους. Και αυτό το αναπτυξιακό ταμείο είναι, θα έλεγα, το πρώτο βήμα που θα μπορούσε αργότερα να μετεξελιχθεί και σε επενδυτική τράπεζα. Έτσι αρχίζουμε να χτίζουμε τις προοπτικές για την οικονομία της Ελλάδας, αλλά και τις καλύτερες βάσεις για τις ολογερμανικές σχέσεις για μετά το 2016, που θα έχει ως βασικό στόχο και χαρακτηριστικό τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας για πολλά χρόνια στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω την Καγκελάριο για την εδώ επίσκεψή της, για την αλληλεγγύη του γερμανικού λαού προς την Ελλάδα, που το έδειξε πέρσι άλλωστε στην τουριστική περίοδο με αυξημένο πολύ αριθμό Γερμανών τουριστών και τους περιμένουμε να είναι ακόμα περισσότεροι φέτος το καλοκαίρι, για τη στενή μας συνεργασία που πάντοτε υπήρξε. Πιστεύω ότι η Ελλάδα με την ωριμότητα του λαού της και με τις θυσίες του λαού της απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους την αμφισβήτησαν και σε όσους είχαν και προεξοφλήσει, πολλοί από αυτούς,
την αποτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας. Αυτά όμως όλα ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τώρα μας απασχολεί μόνο το μέλλον. Κυρία Μέρκελ, άλλη μια φορά, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Ja, danke schön. Danke auch für den freundschaftlichen Empfang, den ich hier heute erfahren durfte und die Möglichkeiten auch vor unseren politischen Gesprächen junge Start-up-Unternehmer kennenzulernen, auch vielfältige deutschen Akademikerinnen Vertretern des Wirtschaftsforschungs- und Wenn ich die Diskussion verfolge, die wir heute geführt haben mit den ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο όντως στην Ελλάδα έγιναν πάρα πολλά. Και σήμερα πραγματικά έχουν στρέψει όλοι το βλέμμα προς το μέλλον, διότι υπάρχουν πολύ σκληρά πιστήρια, μπορώ να το πω έτσι, τα οποία καταδεικνύουν το γεγονός ότι οι τεράστιες προσπάθειες απέδωσαν, ότι έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα μπροστά. Ξέρω πάρα πολύ καλά και το αναγνωρίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, εκείνοι και οι οποίοι είναι άνεργοι και ιδίως οι νέοι έχουν περάσει δύσκολα και θα περάσουν ακόμα δύσκολα, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πορεία. Έχουν γίνει όμως πολλά καλά. Τα είπε ήδη ο κύριος Πρωθυπουργός. Ακούσαμε για το πλεώνασμα. Ακούσαμε για το γεγονός ότι έχουμε κάποια ίχνη και στοιχεία ανάπτυξης. Έχουμε το γεγονός ότι έχουν καλυτερεύσει κάποια στοιχεία και η κάποια αποτελμάτωση, η οποία έχει χαρακτηρίσει την αγορά εργασίας, αρχίζει πραγματικά αυτή τη στιγμή να τροποποιείται. Πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε, όπως η οικονομία στην Ελλάδα, να καταδείξει τι μπορεί, ποιες είναι οι δυνατότητες της, και δεν μιλάμε μόνο για τα startups, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί είδα αυτούς τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι και στους δυο μας ουσιαστικά μας είπανε και υπεγράμμισαν τι ακριβώς περιμένουν από την Ελλάδα. Λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη δυνατότητα να ξεκινήσουν κάτι. Ουσιαστικότερη υποστήριξη στον χώρο της εσωτερικής αγοράς. Το είπαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση, τονίζοντας το τι έχουν δει στην Αμερική, τι έχουν γνωρίσει και αλλού στην Ευρώπη. Και μέχρι ποιου σημείου πραγματικά αυτός ο ανταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα και δυνατότητα αυτή θα τους βοηθήσει. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι μέλλον όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία πραγματικά ζήτησε μεγάλες θυσίες από τους πολίτες της, ήταν ένας δύσκολος δρόμος και για την κυβέρνηση. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι η Ελλάδα τα υποσχόμενα πραγματικά τα ετήρησε, ότι μπόρεσε να πει ότι ό,τι είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω, το κάνω. Η κατάσταση του προϋπολογισμού είναι πολύ καλύτερη από αυτό το οποίο πιστεύαμε ότι θα βλέπαμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Ελπίζω η πολιτική αυτή να ακολουθηθεί και νομίζω ότι στο σημείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιμένουμε μεν την επιβεβαίωση και επικύρωση εκ μέρους της Eurostat όσον αφορά το πλεώνασμα και αμέσως μετά να μπούμε στη συζήτηση στους επόμενους μήνες τι θα γίνει, πώς θα βοηθήσουμε την Ελλάδα και πώς θα οδηγηθεί η Ελλάδα βήμα-βήμα προς τις αγορές. Και γι' αυτό η χθεσινή ημέρα ήταν κομβική. Δεν πρόκειται για τα 3 δις. Δεν είναι αυτό το οποίο συζητάμε εδώ και τώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Είναι το γεγονός ότι επανήλθε η Ελλάδα, έδωσε ένα σινιάλο, είναι πιο αυτόνομη, έχει δυνατότητες πραγματικά να καλύψει προβλήματα ρευστότητας με ίδιους πόρους και ίδιες δυνατότητες. Όσον αφορά τη ρευστότητα, η Γερμανία έχει την πρόθεση να βοηθήσει. Έχει την διάθεση να βοηθήσει, είπατε και εσείς, ακριβώς πρώτη για αυτό το Institute of Growth, αυτό το αναπτυξιακό ταμείο, το οποίο το συζητήσαμε εντελεχώς και διαμακρόν. Οι Υπουργοί Οικονομικών το έχουν συζητήσει επίσης και χαίρομαι που αυτό άρχισε να κινείται. Η υπόσχεση την οποία είχαμε δώσει εκ μέρους της Γερμανίας ως υποστήριξη και ως βοήθεια είναι κάτι το οποίο θα το υλοποιήσουμε βήμα-βήμα και πρόκειται να βοηθήσουμε στο χώρο των νοσοκομείων όσον αφορά την διοίκηση και τις διαρθρωτικές ανάγκες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και με τον κύριο Φούχτελ έχουμε εδώ κάποιον ο οποίος ασχολείται και κοιτάει όπως οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος
να το πω έτσι, ότι βρίσκονται σε ένα επίπεδο το οποίο πραγματικά ζει από τα παραδείγματα τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα να υλοποιούνται. Μιλάμε στη γεωργία, μιλάμε τον τουρισμό. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες όπου πραγματικά μπορεί να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία, αρκεί κανείς να επενδύσει σοβαρά και προσεκτικά. Και εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από τον αριθμό των τουριστών. Και θέλω να ελπίζω ότι όπως μιλάμε για την Ελλάδα, πολλοί Γερμανοί, όπως το είπατε και εσείς, θα έχουν κάθε διάθεση να επισκεφθούν την Ελλάδα φέτος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την Προεδρία. Για την Προεδρία, την οποία αναλάβατε, το άγχος αυτός και το πρόβλημα. Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εξωτερικών είχαν να κάνουν πολλά. Η τραπεζική ενοποίηση ήταν ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος θα βοηθήσει και είναι μια επιτυχία η οποία θα στεγάσει πολλές προσπάθειες οι οποίες έχουμε κάνει όλοι το τελευταίο χρόνο και πιστεύω ότι αυτό θα χαρακτηρίσει τη δική σας Προεδρία. Αλλά είχατε πολλά εξωτερικά προβλήματα, αναφέρω μόνο Ουκρανία και Ρωσία, και εδώ συνεργαστήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η Ελλάδα μπόρεσε, ενώ είχε να επιλύσει τόσα προβλήματα προς το εσωτερικό, να παίξει ένα ουσιαστικό κομβικό ρόλο και προς τα έξω και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι τον Ιούνιο. Αγαπητέ Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιτρέψατε να είμαι εδώ και με υποδεχθήκατε με αυτόν τον θερμό και θετικό τρόπο. Και θέλω να πω και το λέω και προς τους πολίτες της Ελλάδας, θα τους υποστηρίξουμε προς έναν καλύτερο δρόμο. Η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες παρά προβλήματα πια και μέσα σε αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Απλά θυμίσαμε στους τηλεθεατές και είδαμε ακόμα μια φορά και εμείς αυτά τα οποία δήλωσε ο Πρωθυπουργός και η καγκελάρια της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Πάμε στο... στον Φίλιππο Καραμέντο στην αίθουσα σύνταξης. Έλα, Φίλιππε. Καλησπέρα, παιδιά. Καταρχήν ολοκληρώνεται πλέον όλη αυτή η μαραθώνια μετάδοση που να θυμίσουμε βέβαια στον κόσμο και πάρα πολλοί που είναι μαζί μας από το πρωί που μας παρακολουθούν. Ξεκινήσαμε από τις 10.30 το πρωί και έχουμε φτάσει σε 9 και 4. Και κάνουμε την τελευταία ανασκόπηση. Τι μας αφήνει τώρα πίσω, τι γεύση αφήνει μάλλον πίσω, η κυρία Μέρκελ, η οποία έφτασε 2.30 ώρα, αναχωρεί 9.30 με 10 για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και φυσικά είχε συμβαλίσει στο σημαντικότερο. Τότε ήρθε και επιβλήθηκε και ακόμη μια φορά και βασικά είπε πως η συνταγή της ήταν πετυχημένη. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να πούμε ότι μέσα στην ατζέντα των συσκέψεων που έγιναν τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου, όσο και από αυτό που άφησα να διαφανεί κατά τη συνέντευξη τύπου με τον Πρωθυπουργό, ήταν το γεγονός πως συζητήθηκαν οι γερμανικές αποζημιώσεις, χωρίς κάτι βεβαίως να υπάρχει αυτό, η κατοχή της ουσίας, γιατί ξέρουμε ποια είναι η θέση της Γερμανίας απέναντι στις γερμανικές επανορθώσεις. Τέθηκε το θέμα του πλεονάσματος και για το οποίο δεν ξέρω αν διαβάσετε και λίγο πίσω από τις γραμμές, το γεγονός ότι η κυρία Μέρκελ ανέφερε πως το πλεόνασμα υπάρχει και μπράβο σας για αυτό το πλεόνασμα, αλλά δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα ή δεν ξέρουμε από εδώ και στο εξής για το πώς θα το χρησιμοποιήσετε επακριβώς και για το αν αυτό θα είναι το μεγάλο ζητούμενο τόσο ώστε να επέλθει και μια νεότερη συζήτηση για το χρέος. Νομίζω ότι αφήνει περισσότερα ερωτήματα παρά λύνει απορίες. Επί της ουσίας δηλαδή δεν τέθηκε κανένα θέμα για τη βιωσιμότητα του χρέους. Επί της ουσίας δεν συζητήθηκε καμία μα καμία απολύτως δέσμευση. Νομίζω ότι έχουμε και εικόνα. Ναι, πρέπει να ολοκληρώθηκε το δείπνο. Δεν ξέρω αν πάρει στο μάγι στην κυρία Μέρκελ, πάντως κάθισε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Θα έφαγε. Στη στροφή, στο γραφικό από το παραδοσιακό ταβέρνα και στην πλάκα. Βλέπουμε τώρα και, την κινητικότητα που υπάρχει, έτσι. Από εκεί αναμένεται να περάσει αυτοκινητοπομπή σε λίγο, Φίλιππε. Ναι, είναι 30 και πλέον αυτοκίνητα που συνοδεύουν την κυρία Μέρκελ. Μαζί με αυτά βεβαίως ακολουθεί της, διπλωμάτες, η αποστολή δηλαδή η γερμανική, αλλά και αστυνοφόρα, αστυνομικά, συμβατικά. Όλη αυτή η αυτοκινητοπομπή θα περάσει από την αποκλεισμένη Αττική Οδό για να καταφτάσει σε λίγα λεπτά στον δρόμο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, όσο παρακολουθούμε και τις εικόνες τις ζωντανές, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο έτσι να σημειώσετε. Και βεβαίως. Φίλιππε, βάλει μια νοτελία, είναι ο Σωτήρης ο Σκουλούδης. Έλα, Σωτήρη. Συγκρού και Αθανασίου Διάκου γωνία, από στιγμή σε στιγμή θα περάσει η αυτοκινητοποπή της κυρίας Μέρκελ. Βλέπουμε τα αστυνομικά μέτρα, προηγούνται κάποια περιπολικά της αστυνομίας. Τροχονόμοι δεν έχουν αποκλείσει εδώ και περίπου 5 λεπτά την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Εδώ είναι και η εικόνα μας, από στιγμή σε στιγμή θα τη δούμε να αποχωρεί από την πλάκα προς το αεροδρόμιο. Nice.
Φίλιππε, μια και αναφέρθηκε νωρίτερα στο πλεόνασμα, η κυρία Μέρκελ είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να περιμένουμε και τα στοιχεία της Eurostat για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για περαιτέρω. Και η Μέρκελ, να σημειώσουμε, Βασίλειο, ότι έχει παραλάβει μια ειδική έκθεση για την οικονομία. Έτσι. Τώρα τι τις γράφουν. Μέσα θα το μάθουμε σε λίγο από το ρεπορτάζ. Αλλά πήρε κάποια στοιχεία μαζί τη, οποία φαντάζομαι θα τα διαβάσουν προσεκτικά οι συμβουλοί τη. Ναι, και η κουβέντα για το χρέος πάει φθινόπωρο πια, έτσι. Πάμε, ναι, σε σκαλένετε. Και βλέπουμε. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι επί της ουσίας δεν δόθηκε κάποια πρόταση, δεν τέθηκε στο τραπέζι κάποια σημαντική πρόταση. Ακριβώς. Και να ξέρουμε, πάση περιπτώσει, τι έχουμε να περιμένουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, τα βασικά σημεία της ομιλίας θα θίξατε και νωρίτερα με τον Χρήστο Τομαζάνη. Και νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτός ο κορμός, αυτό που ήδη γράφαμε εδώ και μέρες, ότι θα έρθει, θα παρέχει τη στήριξη, θα υποστηρίξει τη συνταγή λιτότητα και θα γυρίσει πίσω στη Γερμανία, στου οχώρου, να πει ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και δείτε το παράδειγμα της Ελλάδος στις ελληνικές αγορές. Πάμε στο Σωτήρι, πάλι. Πάμε στο Σωτήρι, ναι. Ναι, αυτό που δεν ξέρω το διακρίνατε, γιατί είναι λίγο σκοτεινά, ήταν μια μικρή διένεξη που συνεχίζεται μεταξύ ενός πολίτη που θέλει να περάσει απέναντι τη Συγκρού και ενός αστυνομικού που δεν τον αφήνει να περάσει. Και έτσι, από ό,τι βλέπουμε, έχετε η παρέα του συγκεκριμένου πολίτη από την πλευρά που προς την νησί Ροπαγή του απέναντι προς τον Αφανασίου Διάκο που βρισκόμαστε και εμείς. Ήταν αρκετά έντονη αυτή η διένεξη, όπως είπαμε. Οι αστυνομικοί είναι πολύ αστεί τη σημερινή μέρα να πάνε όλα κατά γράμμα και στις σωστές αποστάσεις. Ναι. Απέναντι λοιπόν, εκεί που εστιάζει τώρα ο Παναγιώτης ο Σακούρης, έχουμε ένα αντίστοιχο περιστατικό με μια νεαρή κοπέλα που ορίζεται προς τον αστυνομικό, ο οποίος την ενημερώνει ότι δεν μπορεί για τα επόμενα λίγα λεπτά να περάσει απέναντι τον δρόμο. Μέχρι να περάσει αυτόν κινητοπομπή και μετά θα μπορούν να περνάνε ελεύθερα, Σωτήρη. Ακριβώς, Χρήστο. Βλέπουμε και άνδρες της ομάδας Z, οι οποίοι καταφάνουν εδώ στο σημείο για να διευκολύνουν την αυτοκινητοπομπή. Κλειστή Συγκρού, όπως είπαμε, περίπου από την Διασταύρωση και Καλυθέα μέχρι τη Βασιλή της Σοφίας. Δηλαδή και όλοι οι αμαλές είναι κλειστοί προς το παρόν. Διαρκώς και τώρα πετάει το ελικόπτερο της αστυνομίας πάνω από το συγκεκριμένο ένα σημείο. Βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα. Δεν θα αργήσουμε να δούμε και δύο ελικόπτερα. Δύο ελικόπτερα. Δεν ξέρω αν το είπαμε και νωρίτερα. Αυτό το παρατηρώ και τα δύο περίπου στο ίδιο σημείο. Προσπαθεί να εστιάσει τώρα ο Παναγιώτης Σαγκούρης ελικόπτερα που πετούν πάνω από το ύψος των στυλών του Ολυμπίου. Διότι δεν θα αργήσετε να δείτε στην εικόνα σας την αυτοκινητοπομπή των περίπου 25 οχημάτων που θα συνοδεύσουν κυρία Μέρκελ μέχρι το αεροδρόμιο. Βλέπουμε το ένα το ελικόπτερο. Πολύ καλά στους δέκτες μας. Είναι το ένα ελικόπτερο που μας έλεγες. Και το άλλο θα είναι, φαντάζομαι, γύρω-γύρω, έτσι. Ναι, ακριβώς, Βασίλη. Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια είναι η πρώτη φορά που στρατεύονται δύο αστυνομικά ελικόπτερα για κινητοποίησης ή εκδηλώσεις αντίστοιχου τύπου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Σωτήρη. Θα είμαστε συνέχεια σε ζωντανή σύνδεση. Ενώ βλέπουμε τα πλάνα από εδώ. Με ενημερώνουν, Βασίλη, ότι θα κρατήσουμε λίγο την εικόνα για να δούμε την αυτοκινητοπομπή. Παρ' όλα αυτά, να συνεχίσουμε με τον Φίλιππο. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, Φίλιππε, πώς είδες τη συνέντευξη τύπου από την άλλη πλευρά, δηλαδή όσον αφορά τις ερωτήσεις που έγιναν από τους δημοσιογράφους. Τέσσερις ερωτήσεις. Δύο από δημοσιογράφους δύο ιδιωτικών καναλιών και δύο από δημοσιογράφους γερμανικών μέσων ενημέρωσης, συγκεκριμένα του Reuters και μιας άλλης εφημερίδας. Και αν μου επιτρέπεις, πάντως είχε ενδιαφέρον και η ερώτηση του Reuters όσον αφορά στην Ουκρανία και στη Ρωσία, έτσι. Αυτή ήταν ίσως η πιο μεγάλη ερώτηση. Αυτή διότι δεν τέθηκε κάποιο, ότι δεν ενόχλησαν ιδιαίτερα την κυρία Μέρκελ για να δώσει κάποια φυσική απάντηση. Ακριβώς. Ναι, αλλά σε αυτή την ερώτηση ο Πρωθυπουργός είπε συγκεκριμένα ότι όντως υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάποιες εξαρτώνται. 18 στο σύνολο. 18 6 αποκλειστικά και 18 και 12, σε, και 12 στο 50% από το ρωσικό πετρέλαιο. Έτσι. Οπότε ευχήθηκε και ο ίδιος να υπάρξει μια αποκλιμάκωση των γεγονότων στην περιοχή. Και τη Δευτέρα θα έχει και σύνοδο κορυφής, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σημαντική, Βασίλη. Έτσι. Πολύ σημαντική. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, Φίλιππε. Ήρθε να σημειώσουμε ότι ήρθε και με ήλιο, έτσι, αλλά φεύγει με βροχή. Από νύχι, Μην το ξεχνάτε κι αυτό. Διότι αν ήταν τελείως διαφορετικός ο καιρός, ήταν λίγο πιο χαλαρά τα μέρη ασφαλείας, θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο στο κέντρο. Μέσα σε όλα αυτά, Φίλιππε, που συνέβησαν σήμερα στην επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ, κρατάμε και το τηλεφώνημα το οποίο έγινε στο Zoogla.gr στις 7. Και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 7 και 44 πρώτα λεπτά. Έτσι, άγνωστος τηλεφώνησε και είπε ότι στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην οδό Αθανασίου Διάκου, είχαν τοποθετηθεί δύο βόμβες που θα έσκαγαν μετά από 45
λεπτά. Από την πρώτη στιγμή τα συνεργεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας βρέθηκαν στο σημείο, αλλά όπως αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα ήταν φάρσα. Σωστά. Ωραία. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον και το πολιτικό ρεπορτάζ τώρα για να δούμε γιατί υπόθηκε ακριβώς πίσω από τις κλεισές πόρτες. Και αυτό το έχουμε στη συνέχεια. Διότι ήδη αναζητεί και ο Λάβρος ο Παναγιώτης, ο πολιτικός συντάκτης, έχει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συζήτησαν. Πέραν από αυτά δηλαδή που θα βγουν σαν ανακοινώσεις κτλ. Κατά δίκιο του ή άλλως και τα σχόλια της αντιπολίτευσης είναι ούτως ή άλλως πάρα πολλά για αυτή την επίσκεψη. Και απομένει να δούμε αύριο, ίσως και σε λίγες ώρες μάλλον από τώρα, αλλά και αύριο, τι ακριβώς ποια θα είναι η απόλυτη αυτή γεύση και η ουσία από αυτή την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Να σου υπενθυμίσω επίσης ότι μεταδώσαμε και το μήνυμα το οποίο έστειλε η καγκελαρία. Ακριβώς. Έτσι. Ναι, ναι. Ότι η Ελλάδα αξίζει μια αναγνώριση. Και οι αγορές τιμούν αυτή την εξέλιξη. Γι' αυτό σας είπα ότι όλη αυτή η συνάντηση περιστράφηκε γύρω από αυτή την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Γι' αυτό άλλωστε, έτσι, όλες αυτές τις μέρες έχει δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα για την άφηξη της κυρίας Μέρκελ. Μάλιστα. Ωραία, νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο πάνω για τη σημερινή συνάντηση. Να θυμηθούμε ακόμα μια φορά και τις συγκεντρώσεις οι οποίες έγιναν στην πλατεία Κλαθμόνος από κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, της Ανταρσία, του ΕΠΑΜ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ειρηνική διαδήλωση. Ειρηνική και μικρή σχετικά, 1200 άτομα, υποβροχή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διεξαχθεί, να εκτεληθεί, διότι συμβαίνει και η βροχή. Και μιας και μίλησες για τον Λάμπρο τον Παναγιώτου, τον έχουμε στη γραμμή. Για να μας δώσει και μια γεύση από τη... Έλα, Λάμπρο. Ευάγγελος Μαϊμαράκης, Χρήστος Ταϊκούρας, Παπασταύρου, Στουρνάρας, Τζατζίκη, Μουζάκα και Γκρίχισε Μουζίκ. Τρώνε με την κυρία Μέρκελ. Αυτά είναι τα πρόσωπα και φυσικά ο Αντώνης Σαμαράς. Πολύ, οι πρώτες πληροφορίες πέραν ότι είναι φιλική ατμόσφαιρα. Χαλάρωσε λίγα η κυρία Μέρκελ, γιατί ήταν ειλικρινά. Εγώ την είδα πάρα πολύ κουρασμένη από κοντά. Πιστέψτε με, την πρώτη φορά, δηδή με το που την υποδέχτηκε ο Σαμαράς στα σκαλιά και συνέχεια πήγανε μέσα. Συζήτησαν, ξαναβγήκε, αλλά βγήκε με πάρα πολύ μακιγιάζ. Ήταν μια Μέρκελ αγνώριστη. Τώρα, τι φάγανε, θα έρθει και αυτό το φως μόλις φύγει η καγκελάριος. Πρωθυπουργικό το αεροσκάφος, μπορεί να καθυστερήσει λιγάκι, το κάλυψαν δηλαδή να χαλαρώσει. Γιατί το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ σφιχτό. Όσον αφορά τι μας έφερε, φοβού Γερμανούς και βροχή φέροντες. Βροχή μας έφερε, δεν μας έφερε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω πώς τα αξιολογήσατε. Εδώ η κυβέρνηση τρίβει τα χέρια της και χαίρονται μέχρι και τα μουστάκια της. Θεωρεί ότι ήταν μια κίνηση στήριξης του Αντώνη Σαμαρά και τα όσα καλά λόγια είπε για την ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα έδωσε και συγχαρητήρια. Και τα παιχνιδάκια που έκανε με συνεργάτη του Στουρνάρα, του είπε ότι εσύ τράβηξε όλο το ζόρι, χαριτολογώντας, και εκείνα που είπε στους ελεύθερους επαγγελματίες με τις καινοτόμες ιδέες που έχουν στους νεαρούς, δηλαδή που είδε σήμερα, ότι το βράδυ θα πάτε και θα πείτε ότι ήμουνα με τη Μέρκελ και κάποιοι θα πούνε δεν θα σας κάνουν παρέα. Έχει το γνώρισμα αυτό, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μ' ακούτε ή με κόψατε και εγώ μιλάω. Σ' ακούμε. Συνέχισε, λοιπόν. Τα υπόλοιπα θα δούμε την επόμενη μέρα. Ευχαριστημένος ο Σαμαράς για τις αγορές, ευχαριστημένη και η Μέρκελ. Και από τη στήριξη, όλοι συζητάνε αν μίλησε για το χρέος. Είπαμε και πάλι, θα δούμε μελλοντικά, θα υπάρξει ενδιαφέρον για την, πώς το είπε ακριβώς, για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Δηλαδή το παραπέμπει στις καλένδες, θα το από δούμε. Από φθινόπωρο και μετά, Λάμπρο. Έτσι, το φθινόπωρο. Και θυμάστε τι είπε ο Λιρέν. Εγώ δεν ξεχνάω τι είπε. Ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα, αλλά πιστεύουμε να μην κάνουμε Χριστούγεννα εδώ, μετά το καλοκαίρι. Είπε εδώ που μας ήρθε προχθές. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ακούω πάλι το ελικόπτερο. Προφανώς τελειώνει το δείπνο της κυρίας Μέρκελ με τον Στουρνάρα, τον Πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους. Επανέλαβε λίγο. Είπες Μεϊμαράκης, Σταϊκούρας, Παπασταύρου. Μεϊμαράκης, Σταϊκούρας, Παπασταύρου και ο Στουρνάρας. Μάλιστα. Αυτή ήταν με την Άγγελα Μέρκελ στην ταβέρνα. Α, και ο Χατζηδάκης. Και ο Υπουργός Ανάπτυξης. Μάλιστα. Όσο καλός. Άρα, πρόεδρος της Βουλής, ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία. Ο κ. Παπασταύρου. Στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Βέβαια. Και ο κ. Χατζηδάκης, Υπουργός Ανάπτυξης. Και πλέον μπουζούκι από αύριο Δευτέρα ανοίγει η Βουλή. Φέρουν νομοσχέδιο 400 σελίδων, μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά σήμερα ας μείνουμε στην κυρία Μέρκελ. Θα τα πούμε, γιατί φέραν νομοσχέδιο όπου μου έλεγε πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι στο διάλογο θέλει αυτή η Ευρώπη
να φέρουν νομοσχέδιο ή το... για ταξίδια. Για ταξίδια και για τα, για τα... για τα λάδια. Εδώ είναι τώρα. Εδώ είναι το θέμα. Έχουμε άλλα. Μετά το γάλα, πάμε αλλού. Τέλος πάντων, ας κρατήσουμε την κυρία Μέρκελ. Ωραίο ήταν το κλίμα. Έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι και ο γερμανικός τύπος και οι Γερμανοί μείναν ευχαριστημένοι σήμερα εδώ. Άργησε λιγάκι να τελειώσει τις, τις κουβέντες που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά. Είδα κάποια στιγμή εκνευρίστηκαν και οι Γερμανοί δημοσιογράφοι, καθώς είναι, θέλουν να είναι στην ώρα τους. Τέλος πάντων, Μέρκελ είναι αυτή. Εγώ αυτά αποκόμισα σήμερα, δεν ξέρω. Και, το, και τα παραπολιτικά από αύριο θα, θα τα βρούμε. Αυτά που τουλάχιστον εισέπραξα εγώ. Κάποια στιγμή δεν είχαν ούτε αυτά τα, τα ειδικά μηχανήματα που κάνουν τις μεταφράσεις. Δεν είχαν ακουστικά. Βρήκανε βέβαια, το λύσανε και αυτό το πρόβλημα. Οι δημοσιογράφοι είπαμε δεν μπορεί να είναι σήμερα οι ίδιοι, πάντα οι ίδιοι. Δεν μπορούσαν να είναι σήμερα τη ΣΕΡΤ, ήταν των ιδιωτικών καναλιών. Βέβαια που τα λύσανε και την άλλη φορά. Και η, και η κυρία Τζίμα ήταν από το Μέγκα σήμερα. Ναι. Ποια? Η Ράνια Τζίμα έκανε την ερώτηση. Ναι, 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 εκ μέρους ναι, ναι, του Μέγκα. Η Ράνια Τζίμα ήταν. Ναι, 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 ναι. Μιας και η Σπυράκη ήταν. Ο Δημήτρης Ποταρίδης από τον Αντένα. Από τον Αντένα. Μιας και η Σπυράκη πολιτεύεται. Στη θέση της πήγε η Ράνια Τζίμα και έκανε και την ερώτηση. Κάναμε ο κ. Σπυράκη είπε... πάει για ευρωβουλευτής. Ναι. Κάναμε ρωτήσεων, είπε ο Υπουργός Επικρατείας. Σεβαστό. Καλές ερωτήσεις δημοσιογράφων. Σφίγγα η Άγγελα Μέρκελ. Δεν ανοίγει τα χαρτιά της. Δεν θέλει να ακούσει για, για κούρεμα του χρέους. Χαιρέτησε το θέμα των αγορών. Γιατί βγάζει και ένα βραχνάβο πάνω της. Με την έννοια ότι θα πάει στο κοινοβούλιο της και θα πει να η Ελλάδα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, έχει πρωτογενές πλεόνασμα, βγήκε στις αγορές με 4,7, δεν χρειάζεται να πληρώσετε γιατί οι Γερμανοί έχουν εντύπωση ότι, εμείς πληρω... ότι αυτοί πληρώνουν για εμάς. Δεν τους λένε, δεν τους λένε στους ανθρώπους ότι η Γερμανία κέρδισε δεν ξέρω 50 δις όλο αυτό το διάστημα από όλες τις χώρες τα επιτόκια κτλ. Κτλ. Και από την κρίση στην Ευρώπη. Να τα διευκρινίσουν αυτά οι Γερμανοί για να μην μας δηλώνουν αύριο άγνοια όπως δήλωσαν άγρια για τα. Όσα έχει κάνει για τα όσα πραγματικά έχει κάνει το Τρίτο Ράιχ. Αυτά. Τώρα δεν είναι η ώρα, αλλά τέλος πάντων. Θα το πούμε και αυτό. Πάντως, Λάμπρο, θέλω να σου πω από την άλλη πλευρά και σε σένα, Φίλιππε, ότι ήταν και πολύ μεγάλη σήμερα η συμμετοχή του, των τηλεθεατών της τηλεόρασης της Ζούγκλας μέσω του ζωντανού τσάτ, το οποίο ακόμα βρίσκεται. Αυτό δεν χρειάζεται να το πεις, το ξέρουμε απριόρι. Ο κόσμος μας εμπιστεύεται, τους αγαπάμε και να είναι καλά. Ντάνκισεν, φίλε Ντάνκ. Είχαν όμως, Λάμπρο και Φίλιππε, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα σχόλιά τους συμμετείχανε σε αυτή τη μαραθώνια μετάδοση μαζί με μας, με τα σχόλιά τους, με τις απόψεις τους, με τις ερωτήσεις τους. Ο κόσμος, θα σου πω κάτι, ξέρει γιατί ήρθε η Μέρκελ στην Ελλάδα. Αρκεί να το εμπεδώσει και η κυβέρνηση γιατί ήρθε η Μέρκελ. Η Μέρκελ κάνει τη δουλειά της και εμείς κάνουμε τη δική μας. Αντώνη μου, καλώς σας βρήκα. Γεια σου Άγγελα, καλώς ήρθες. Όλα καλά και ωραία, αλλά να δούμε αύριο πώς θα μεταφραστεί αυτό. Μάλιστα. Υπάρχει χώρος για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, αλλά σας είπα και πάλι, πώς να μπορέσουμε να τους αγαπήσουμε από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ευθύνονται και αυτοί, οι Γερμανοί δηλαδή, η πολιτική της Γερμανίας, της λιτότητας, για την συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση την οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και ακούνε για ανάπτυξη, Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung και ανάπτυξη δεν βλέπουν. Αυτό θέλω να πω, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή αυτό που το, η έξοδος αγορές θα είναι και φούσκωμα στην τσέπη του Έλληνα πολίτη που υποφέρει αυτή τη στιγμή. Ωραία, Λάμπρο, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζεις το παραπολιτικό σου ρεπορτάζ και το πολιτικό. Και το πολιτικό και το παραπολιτικό. Καλή συνέχεια. Πάμε λίγο στο Φίλιππο. Να όλα σε γερμανικά. Θέλω να πάμε τώρα στο πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr. Ναι, είναι το τηρήσιμο της δεσμεύσης. Και να το εξηγήσουμε λίγο. Τηρήσατε τις δεσμεύσεις σας, αυτό είπε. Νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική έτσι, φιλοχρόνηση που έλαβε και ο Σαμαράς στην κυβέρνηση. Ναι. Και εγώ και πέρα σημειώνεται πάρα πολύ εύστοχα από τον συντάκτη του συγκεκριμένου κειμένου, από τον Μάριο Βελέντα, πως δεν έγινε καμία απολύτως κουβέντα για τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό μας το είπε βέβαια και πριν ο Λάμπρος, αυτό διαφάνηκε. Δηλαδή όλοι θα πρέπει να θέλουν να μας πούν ψέματα ή ότι δεν το παρατήρησαν αυτό. Ότι για το χρέος που είναι και το μεγάλο ζητούμενο και το οποίο σε σχέση με το. Α, βλέπουμε έχουμε και τα αυτοκίνητα. Νάτι, αυτοκινητοπομπή. Ολοκληρώθηκε λοιπόν. Το αεροδρόμιο. Βέβαια, βέβαια. Βλέπουμε είναι ο Σωτήρης ο Σκουλούδης. Στην γραμμή είναι ο Σωτήρης. Έλα, Σωτήρη. Βλέπετε λοιπόν τώρα την αυτοκινητοπομπή τα τελευταία κύματα στα στενοφόρα τα περιπολικά
κατεβαίνουν μεγάλη ταχύτητα από το κουκάκι, από την πλάκα και ανεβαίνουν προς την παλιά συντάγματος από εκεί Βασιλής Σοφίας και το δρόμο προς το αεροδρόμιο. Όλα τα απαραίτητα και χτυρά βεβαίως μέτρα σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε ο τελευταίος μοτοσυκλωτιστής. Και η αυτοκινητοπομπή πέρασε σε λίγα λεπτά. Τώρα θα δοθούν και πάλι την κυκλοφορία όλοι οι δρόμοι. Μάλιστα. 2:30 αφήθη. Λοιπόν, στην Αθήνα, 9:35, δεν φεύγει από το αεροδρόμιο, αλλά φεύγει προς το αεροδρόμιο. Οπότε φαντάζομαι ότι περίπου στις 10, σε 1/4 με 20 λεπτά θα είναι στο ελευθερό. Ναι, σε μια ώρα θα είναι στον αέρα. Φίλιππε. 10 η ώρα και εγώ υπολογίζω, ναι. Όσο να θέλει, 1/4 ακόμα μέχρι το αεροδρόμιο, με τόσο μεγάλη ταχύτητα που κατευθύνονται αυτοκίνητα και με άδειους δρόμους, διότι ακόμη η Αττική οδός είναι αποκλεισμένη για το κοινό. Νομίζω σε 20 λεπτά θα είναι στο αεροδρόμιο. Μάλιστα. Μαζί με τη Μέρκελ, λοιπόν, που φεύγει για το αεροδρόμιο, ολοκληρώνουμε και εμείς τη σημερινή μας μαραθώνια πραγματικά μετάδοση από τις 10.30 το πρωί. Από τις 10.30 το πρωί, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλη η τεχνική, η παραγωγή της τηλεόρασης της Ζούγκλας, τα εξωτερικά συνεργεία. Είχαμε 10 συνολικά τηλεοπτικά συνεργεία σήμερα στους δρόμους της Αθήνας και μέσα στην περίμετρο την απαγορευμένη, αλλά και έξω από, από τον απαγορευμένο χώρο. Έτσι ώστε να καλύπτουμε τα πάντα, Βασίλη, με τους συναδέλφους, τους τεχνικούς και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Εδώ τελειώνει ουσιαστικά αυτός ο μαραθώνιος ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευθήκατε την τηλεόραση της Ζούγκλας από το πρωί. Πολλοί από εσάς είστε μέσα από το πρωί, μέσα στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στο chat. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας και τη συμμετοχή σας. Τη συμμετοχή σας και τις ερωτήσεις σας. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.